Καλημέρα λοιπόν σε όλους, παιδιά. Είναι σωστή η πρόταση ενός φίλου. Πολύ δηλαδή, σωστή. Βάζεις πάρα την προεκλογική σωστή. Την τωρινή, βάζεις και την παλιά προεκλογική ομιλία. Και βλέπεις ομοιότητες και διαφορές. Και ζυγίζεις. Και λες, αυτός έλεγε τα ίδια, αυτός έλεγε άλλα. Ή θυμάσαι τέλος πάντων. Τι μας έλεγαν πριν. Αυτά που μας έλεγε και πάει λέγοντας. Ναι. Λοιπόν, τώρα, όχι το 20άρικο, παιδιά, δεν με τσου, δεν το λέω έτσι. Εγώ το πιστεύω ακόμα ότι μπορεί να φτάσει στο 50% ο διαπραγματισμός. Ακόμα το πιστεύω. Τι. Θα πάρω το 20άρικο και ναι, αλλά μπορεί να σοφαρέσουμε με τον Σαρκόζη, δεν ξέρεις. Γιατί και εκεί 20 έχουμε βάλει. Yeah. Γιατί και σε βλέπω κλονίζεσαι εκεί. Εκεί ενώ εγώ δεν κλονίζομαι εγώ ακόμα εγώ, για το δικό μα τη. Όχι, δεν κλονίζομαι. Εγώ πιστεύω θα βγει ο Λαν εκεί. Ναι. Αλλά θα είναι σκληρή μάχη. Ναι. Εδώ. Τι. Κλέβω το έχει σίγουρο. Κάτω από 50 σίγουρα. Μη βιάζει ακόμα, λέμε. Είναι νωρί ακόμα. Έχουμε 2 εβδομάδες πολύ σκληρή σύγκρουση. 43, 40. Στο τέλο ο κόσμο θα συσπηρωθεί στη λογική. Λε. Ψήφω με τη λογική και όχι με το θυμικό, είπαμε. Δεν το πιστεύω. Θα το δούμε. Λοιπόν, Άννα Μπουσδούκου, ειδήσεις εν συντομία. Έλα να μου, πάμε. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Φρανσουά Ολάντ είναι ο νικητής του πρώτου γύρου στις γαλλικές εκλογές με 28,8% εναντί του Νικολά Σαρκοζή που συγκεντρώνει το 26,1%. Η Μαρί Λεπέν κατοχυρώνει την τρίτη θέση με 18,5% ενώ ο Μελανσόν συγκεντρώνει 11,7%. Ο κεντρός Φρανσουά Μπαϊρού κινείται στο 8,9%. Το ποσοστό συμμετοχής φτάνει το 80%. Η πρόοδος στην εφαρμογή του προγράμματος και η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πρώτο τρίμηνο του 2012 συζητήθηκε στη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών και της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του Ταμείου στην Ουάσιγκτον. Το έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας για το 2011 αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η Eurostat. Συνολικά 36 κόμματα, συνδυασμοί κομμάτων και μεμονωμένοι υποψήφοι κατέθεσαν δηλώσεις συμμετοχής για τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στον Άριο Πάγο έληξε εχθές. Για τις πιο κρίσιμες εκλογές από τη μεταπολίτευση έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατά την ομιλία του στο Ζάπιο παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Ο κ. Σαμαράς δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση των πολύ χαμηλών συντάξεων, είπε ότι θα καταργήσει το χαράτσι της ΔΕΗ, ότι θα μειώσει τους φόρους και ότι θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση για την αποπληρωμή των δανείων. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα των αγωνιζόμενων πολιτών που θέλουν αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια και κυρίως ειλικρίνεια και αλήθεια, αναφέρει σε προεκλογική του ομιλία στα Ιωάννινα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. Συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή που συγκροτήθηκε από τον Γιώργο Μπαμπινιώτη για το νέο νόμο πλαίσιο. Στη Football League υποβιβάστηκαν οριστικά Εργοτέλης, Πανετολικός και Δόξα Δράμας, όπως προέκυψε μετά τα αποτελέσματα της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Super League. Καλώς, Άννα μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημερίζουμε. Λοιπόν, πάμε και τον καιρό. Μας περιμένει η Χριστίνα Σούζη, αλλά Χριστίνα μου. Καλή σας ημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Τι, έχεις τίποτα καινούριο? Δύο φωτογραφίες. Μία από τη Μεσσηνία και από τον Κώστα στο skykeros.gr. Δεν το έχω πει από το πρωί, νομίζω. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία φωτογραφία, ναι. Και άλλη μία, νομίζω, είναι από τη Σκάλα Αβδείρων και από τη Γιώτα. Είναι είναι Βόρεια Ελλάδα, στην Καβάλα, νότια της Ξάνθης είναι. Πάρα πολύ ωραία. Και βλέπει θάλασσα, ακριβώς. Δεν το ήξερα κι εγώ, το έψαξα στο Google. Για πάμε και στον καιρό. Ανοιξιάτικος ο καιρός σήμερα, γενικά έθριος, μόνο το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας ίσως σημειωθούν παροδικές μπόρες. Οι άνεμοι νοτιάδες μέχρι 4 και στο Ιόνιο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ το απόγευμα. Πολύ καλές και οι θάλασσες και η θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς. Στην Αθήνα λιακάδα με αραιή συννεφιά κατά διαστήματα, νοτιάδες 2 τώρα, 3 με 4 το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης καλός ο καιρός και εκεί οι νοτιάδες θα ενισχυθούν λίγο στα 3 με 5 μποφόρ και θα συννεφιάσει και λίγο το μεσημέρι και το απόγευμα, 25 βαθμούς θερμοκρασία. Την Τρίτη, σποραδικές βροχές θα εκλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Ίσως είναι η μόνη μέρα που μπορεί αργά το απόγευμα να βγάλει μια μπόρα και η Αθήνα
στα βόρεια του νομού. Ναι. Μια πιθανότητα τη δίνω. Καλά. Και την Τετάρτη επίσης σποραδικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια πυρωτικά και κυρίως στα βόρεια. Πέμπτη Παρασκευή γενικά έθριος ο καιρός. Μικρή πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ανατολικά. Και το Σαββατοκύριακο εξακολουθώ να λέω ότι θα έχει μια μικρή πτώση στην θερμοκρασία. Με ένα βοριαδάκι. Αυτό όχι των εκλογών. Όχι, αυτό μωρέ. Βοριαδάκι, δεν λες βοριά ισχυρό κρύο κτλ. Όχι, όχι. Από τους 26-27 που θα είμαστε σε πολλές περιοχές. Εγώ είμαι στους 23, ξέρω. Στους 23, ναι. Αυτό εννοώ. Αυτά ξέρω. Τι θέλω, τι ξεβγάζω. Ναι, ναι. Γιατί έχει την εγκυρότητα. Έχει την σφραγίδα. Με τον καιρό, είπαμε. Έχει σφραγίδα, αλλιώς θα σου λέω. Γεια σας, Χριστέ. Άντε καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αν νομίζετε ότι θα γλιτώσετε την προεκλογική διαδικασία, κάντε λάθος. Δύο εβδομάδες, παιδιά. Τελείως. Είπαμε, αυτή θα είναι η δουλειά μας και εμείς υποστηρίζουμε εδώ ότι είναι καλό να τους ακούμε. Ότι είναι υποχρέωσή μας και δικαίωμά σας. Μα έτσι είναι. Όλη αυτή η συζήτηση. Τι να μας πούνε, τι να κάνουν κτλ. Μετά πας να ψηφίσεις, πώς θα ψηφίσεις. Θα ψηφίσεις. Άκουσε τους. Ακριβώς. Εδώ είναι η κυρία Χριστοφιλοπούλου λοιπόν. Καλημέρα. Από το Πασόκ. Περιφέρεια Αττικής, παλιό υπόλοιπο. Καλή σας μέρα, αισθάνομαι σαν αναγκαίο κακό λιγάκι. Όχι, όχι, σαν εσένα. Εμείς το λέμε μέρα. Να το πω ελληνικά είναι overdose. Επειδή όλα τα κανάλια δείχνουν, ας πούμε. Κουράζεται ο κόσμος. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να ακούσει τους πολιτικούς τι λένε. Οφείλουμε να ακούσουμε όλοι μας τους πολιτικούς για να διαλέξουμε πρόταση. Αφού μια καλημέρα στον κύριο Αγιάσογλου από την Νέα Δημοκρατία. Και εδώ περιφέρεια Αττικής. Στην ίδια περιφέρεια. Αντιρρηρή σύγκρουση θα γίνει στο υπόλοιπο. Σκοτώνονται τα θηρία φέτος. Έχει πολύ υψηλό το επίπεδο. Πάντως δεν χρειάζεται να σκοτωνόμαστε. Όχι. Με την καλή έννοια. Γιατί δεν από τώρα για συγκυβέρνηση. Και ούτε θηρία είμαστε. Για συγκυβέρνηση μετά τις εκλογές. Πάμε να δούμε και τους άλλους μας καλεσμένους στο έτερο στούντιο. Γιατί εδώ όπως έχετε καταλάβει δεν χωράμε. Εντάξει, λοιπόν, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μου δεξιά. Λοιπόν, την κυρία Μπαλού. Αλεξάνδρα Μπαλού. Υποψήφια με το ψηφοδέλτιο επικρατεία ΑΕ. Καλημέρα κυρία Μπαλού. Και τον κύριο Μαντούβαλο, υποψήφιο βουλευτή με τον λαό στον Πειραιά, στην Αλφα Πειραιώς. Καλημέρα και σε εσάς. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαντούβαλε. Καλημέρα. Πάμε να δούμε και στην αίθουσα ειδήσεων την Έλλη 30 φίλου του συνάδελφό μας. Να ξεκινήσουμε να μας κάνει έτσι ένα μάζεμα του ρεπορτάζ για τα όσα ακούσαμε χθες από τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας η Έλλη 30 φίλου. Αλλά άλλαξε και πριν έρθει η Έλλη. Μπορούμε να τα πούμε εδώ έτσι κι αλλιώς. Να τα πούμε εμείς από μόνοι μας που λένε. Με την κυρία Χριστοφιλοπούλου. Προτείνει η πλευρά Σαμαρά. Μάλλον να ξεκινήσουμε περισσότερο από το πολιτικό. Δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν, διότι σου λέει θα νοθεύσω το πρόγραμμά μου. Εσείς πάλι είστε διαθέσιμοι να συνεργαστείτε. Mm-hmm. Όχι όμως δεδομένοι, άκουσα τον κύριο Βενιζέλο να λέει. Καταρχήν η τοποθέτηση. Δεν άκουσα να λέει κιόλας, περάστε κύριε Σαμαρά, αναλάβετε, βγάλετε τα πέρα. Τι ακριβώς. Η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά, λυπάμαι πάρα πολύ που θα το πω, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή το να μιλάει κανείς σήμερα για μονοκομματική αυτοδυναμία. Να μιλά, μίλησε πριν λίγες μέρες για αλλεπάλληλες εκλογές. Λέει, θα ξαναπάω στις εκλογές, θα ξαναπάω μέχρι. Αν τόπος... υπάρχει κυβερνησία, είπε, αναγκαστικά λοιπόν, θα πάει εκεί. Κύριε δεν είπε, θα πάω και θα ξαναπάω. Ναι, ναι, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί και να κυβερνηθεί από δυνάμεις υπεύθυνες, ευρωπαϊκής κατεύθυνσης, για να σταθεροποιηθεί η χώρα και να μπορέσουμε να πάμε προς ανάταξη και ανάπτυξη. Αυτό είναι πολύ γενικό. Ο κύριος Αγιάσογλου πάμε στο συγκεκριμένο. Δύναμης υπεύθυνη και ευρωπαϊκής κατεύθυνσης. Είναι. Είναι πολύ ευρύ αυτό που μου λέτε. Είναι ευρύ, αλλά αν με αφήνατε να ολοκληρώσω, θα έβαζα και το σκέλος των υπεύθυνων και προοδευτικών δυνάμεων, διότι απαιτείται μια στροφή πολιτικής και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εκλογές στη Γαλλία δείχνουν σαφώς μια στροφή υπέρ προοδευτικών παρατάξεων όπως αυτή του Φρανσουά Ολάντ και υπέρ αλλαγής της πολιτικής στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι για λόγους πολιτικούς και οικονομικούς η Ευρώπη θα αλλάξει πορεία. Η Ευρώπη οφείλει να σκεφτεί και να θεσμοθετήσει ξανά ευρωομόλογο. Πασόκ είχαμε. Πασόκ δεν κυβερνούσε. Λέτε αλλαγή δυνάμεων. Το πολύ Πασόκ καλά του Γιώργου Παπανδρέου κυβερνούσε. Κύριε οικονόμου, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Πασόκ κυβερνούσε και έπρεπε να συνεργαστεί και να συμφωνήσει στην πρώτη φάση. Ναι, ναι, στην πρώτη φάση, λοιπόν, από το 9 μέχρι τώρα το 11, κυβερνούσε ο κ. Παπανδρέου. Θυμάμαι εγώ. Και νομίζω καλά θυμάμαι. Πολύ καλά. Άρα θυμάστε... λοιπόν είχαν αλλάξει σχετισμοί στην Ελλάδα. Δώστε μου λοιπόν μισό λεπτό να σα πω το εξή. Δεν πρέπει να πάει και ο Λαντ στο Παρίσι για να αλλάξουν τα πράγματα. Ελάτε, παρακαλώ. Λοιπόν, οι αρχικές καθυστερήσεις είναι δεδομένες και έχουμε κάνει την αυτοκριτική για αυτές. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι ο πρώτος αρχηγός που είπε συγγνώμη. Από εκεί και πέρα, το Πασόκ όσο κυβέρνησε και μετά στην κυβέρνηση Παπαδήμου, με προεξάρχοντα το σημερινό πρόεδρο, τον Βαγγέλη Βενιζέλο, έδωσε μια μάχη ρεαλισμού μέσα σε μια Ευρώπη που γνωρίζετε, κύριε οικονόμου, καλύτερα από μένα, ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις, οι λαοί της Ευρώπης, μέχρι σήμερα ήταν συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Εμείς ως υπεύθυνη δύναμη και υπεύθυνη δύναμη ρεαλισμού,
ήμασταν αναγκασμένοι να συμφωνήσουμε και να θυμηθούμε κάτι. Η Ιρλανδία και η Πορτογαλία είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο παιχνίδι όπως και εμείς και μέσα στη δυσκολία. Η Ισπανία και η Ιταλία είναι αντεπόρτας. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη καλείται και για λόγους οικονομικούς και για λόγους πολιτικούς να αλλάξει στροφή. Οι εκλογές στη Γαλλία δείχνουν το προς τα πού πρέπει να πάει επειδή η σχολική δεν στροφή. Οι πολύ γενικές κουβέντες και κάθε φορά, ας πούμε. Μα με ρωτήσατε κάτι και παντού. Εμφανίζονται τα πολιτικά κόμματα, λες και είναι παλού. Εσείς περιμένετε τον κύριο Ολάντ για να θυμηθείτε ότι είσαστε κάποτε σοσιαλιστές, ή περιμένετε να αλλάξει ο σχετισμός δυνάμεων για να πείτε να έρθουμε κι εμείς ως κολαούζι δίπλα να κολλήσουμε. Και το ρωτώ. Διότι, για παράδειγμα, για να έχω εγώ καλή παιδεία για τα παιδιά μου, δεν χρειάζεται, και το λέω επειδή ήσασταν στη συγκεκριμένη θέση που ήσασταν, δεν χρειάζεται ούτε μνημόνιο, ούτε Ολάντ, ούτε η Μέρκελ, ούτε τίποτα. Χρειάζεται η δική μου υπουργή εδώ, τη κυβέρνηση, να πούμε: παιδιά, εγώ αυτό το σύστημα θα έχω για την εκπαίδευση των παιδιών, με αυτούς τους δασκάλους, με αυτές τις γνώσεις, με αυτό το εξεταστικό, με αυτά τα πανεπιστήμια. Και μετά από 2,5 χρόνια δεν ισχύει τίποτα. Και επειδή είπατε μια μαγική λέξη. Όχι, δεν έχετε δίκιο. Τίποτα. Δεν έχετε μην δίκιο. Μου πείτε για τους πίνακες και θα τρελαθώ. Να σας πω για τους πίνακες. Θα σας πω ότι αυτό. Καταρχήν, να θυμηθούμε κάτι. Επειδή είναι σήμερα, πήγατε στην παιδεία. Επειδή είναι σήμερα η μέρα τα αποτελέσματα, κάντε και ένα απολογισμό. Συνεδριάζει αυτή η Επιτροπή, πρέπει να σας πω, κύριε Λιρτζή, ότι η Επιτροπή αυτή ας κάνει ό,τι μπορεί, αλλά ο νόμος έπρεπε να έχει εφαρμοστεί χθες και εδώ υπάρχουν ευθύνες και στη συντεχνία των πανεπιστημίων και στην πολιτική. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή. Ο νόμος αυτός για να εφαρμοστεί απαιτεί να γίνουν εκλογές στα πανεπιστήμια και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Γνωρίζετε επίσης πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα λειτουργούν 1000 πιλωτικά σχολεία όπου έχουμε αγγλικά. Έχουμε από την πρώτη δημοτικού, έχουμε φιλαναγνωσία, έχουμε πολιτισμό στα σχολεία, έχουμε στελέχωση στα σχολεία με ανάπηρα παιδιά. Θέλω να σας πω. Σχολεία. Μα τι λέτε, κύριε Χριστοφυλοπούλου, αυτά στην Ευρώπη που επικαλείστε. Κύριε οικονόμου, δεν είπα αυτά. Οι συντηρητικές κυβερνήσεις έχουν αλλάξει 50 χρόνια πριν. 5.000 και εσείς σοσιαλιστική κυβέρνηση έρχεστε το 12 να μας πείτε ότι λειτουργούν τα σχολεία πιλωτικά. Μα είναι δυνατόν να μας το λέτε. Εάν με αφήνατε να ολοκληρώσω μία φράση, εάν με αφήνατε τόση ώρα που ξεκινώ, θέλετε να αποδείξετε ότι δεν μπορώ να πω τίποτα. Όχι, κύριε Χριστοφυλοπούλου, δεν λέμε αυτό. Είπα ότι λειτουργούν τα σχολεία, κύριε οικονόμου. Είπα ότι μέσα στην κρίση από την στελέχωση των σχολείων, από το γεγονός ότι γύρισαν 5.000 εκπαιδευτικοί από διάφορες θέσεις αποσπασμένοι και πήγαν στην τάξη, από τις συνενώσεις σχολείων, από το νοικοκύρεμα που έγινε και την τάξη που μπήκε μέσα στα σχολεία. Μην μείνουμε σε αυτό, γιατί δεν είναι τώρα η εικόνα. Δεν θέλουμε να αναλύσουμε τώρα το συγκεκριμένο. Και απαντώ ότι δεν είναι μόνο η πολιτική που σχετίζεται με τη Δανειακή Σύμβαση, την οποία ήμασταν υποχρεωμένοι ως δύναμη ρεαλισμού, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι δύναμη ρεαλισμού και υπευθυνότητας και έπρεπε η χώρα να σωθεί μέσα στην Ευρώπη και μέσα στο Ευρώ και παράλληλα να γίνει δουλειά όπου μπορούσε να γίνει και στην υγεία και στην παιδεία. Υπάρχουν τομείς, κύριε Λιρτζή, που έχει γίνει δουλειά και καλή δουλειά παρά τις καθυστερήσεις δηλαδή και παρά τα λάθη. Στη χώρα. Θέλω να πω ότι μέσα στην κρίση, παραλαμβάνοντας ένα σύστημα το οποίο ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Κύριε Χριστοφυλοπούλου, δεν θα έχουμε χρόνο για τους άλλους. Όχι, αλλά ξέρετε, κύριε Χριστοφυλοπούλου. Ναι, αλλά αν με αφήνατε, όχι, αλλά είναι σαν να μιλάτε τα πράγματα, αφού λοιπόν δεν είναι μόνο το μνημόνιο. Μόλις λέω τρεις λέξεις, μιλάτε εσείς, οπότε πώς θα πω να μιλήσω. Δεν καλύτερα, κύριε Χριστοφυλοπούλου μου. Τα πράγματα στη χώρα, αφήστε τώρα το μνημόνιο και τα πράγματα στο διάφορο. Μπορούν να μας πούνε αυτοί που είναι εναντίον του μνημονίου τι ακριβώς προτείνουν. Θα μας το πούνε τώρα. Εκτός από την επένδυση στο φόβο των πολιτών. Θα μας το πούνε. Και στο λαϊκισμό και την ανεθνό. Μπορούν να μας πούνε τι προτείνουν για τη χώρα. Πώς ακριβώς θα επιβιώσει η χώρα για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις τον Ιούνιο. Υπάρχει κανείς πλην του Βενιζέλου που να μπορεί να το εγγυηθεί αυτό. Αυτό το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Βενιζέλος είναι πολύ σημαντικό και θα μας το πει αριστερά. Πολύ σημαντικό να δούμε αυτοί που. Εντάξει, πλην του Κουκουέ, το οποίο Κουκουέ έχει μια θέση. Είναι σεβαστή, και θέση, θέλει να φύγει από την Ευρώπη, διαφωνούμε, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Εσείς στην κυβέρνηση σας. Θέλετε να μιλάτε εσείς για μας. Κυρία Μπαντού, ελάτε παρακαλώ. Θα μιλήσετε όπως όταν είπε χθες η κυρία Παπαρίγα. Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε. Εντάξει, αλλά νομίζουμε ότι άμα είμαστε εδώ, τουλάχιστον να πούμε εμείς. Θα το πείτε σε ένα λεπτό. Ναι, όταν μας δώσετε το λόγο. Θα το πείτε, κυρία Μπαντού, αλλά και εμείς διαβάζουμε. Χθες αυτό είπε η κυρία Παπαρίγα. Ότι δεν μπορούμε να είμαστε στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Δεν μπορούμε να είμαστε στην κυβέρνηση και στην απεργία. Αυτό είναι άλλο, κύριε οικονόμου. Και όταν έρθει η δευτέρα παρουσία της λαϊκής εξουσίας, θα κυβερνήσετε.
Οικονόμου, περιμένετε είπατε... τώρα. Ναι, κύριε Οικονόμου, αυτό είναι άλλο από αυτό που είπατε πριν ένα λεπτό. Δεν είναι άλλο, το ίδιο. Το ίδιο κατά τη δική σας γνώμη. Εντάξει, κύριε Παπαδόπουλο. Άμα βρείτε χρόνο, δώστε μας και εμάς. Έχουμε χρόνο, γι' αυτό είσαστε εδώ για να μιλήσετε. Περιμένουμε. Δεν είστε με αρνητική διάθεση. Είστε μονίμως θυμό. Μην έχετε με αρνητική διάθεση. Δεν έχουμε θυμό, κύριε Λυριτζή, αλλά μιλάμε κιόλας. Δεν θα είμαστε και βουβοί. Προφανώς, για όνομα του Θεού. Αλίμονο. Δεν είμαστε θυμωμένοι. Να μας κάνει ένα μάζεμα η Έλλη πρώτα τη ειδησιογραφία θέση των σημείων που ήθελε να δώσει βάρος ο κύριος Σαμαράς για να τα συζητήσουμε μετά με τον κύριο Σαμαράς. Έλα, Έλλη, καλημέρα. Καλημέρα. Mm. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς με τη χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας θέλησε να προτείνει στο εκλογικό σώμα μια ρεαλιστική, κατά την άποψή του, και εφαρμόσιμη οικονομική πρόταση, η οποία βεβαίως, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, θέλει υπό την έγκριση της Τρόικας σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Ήταν πιο προσεκτικός στις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντι στο εκλογικό σώμα από ό,τι στο Ζάπιο 2. Ήταν πολύ συγκεκριμένες οι αναφορές του, τα ισοδύναμα μέτρα, για παράδειγμα, για την υλοποίηση της μοναδικής δέσμευσης παύλα παροχής mm-hmm. που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, αυτή της αποκατάστασης των πολύ χαμηλών συντάξεων των κτηνοτρόφων και των πολυτέκνων. Είπε ότι θα απαιτηθούν 550 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορούν να βρεθούν από τα κέρδη, την αύξηση των κερδών των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ, mm-hmm. αλλά και από την μείωση των ελλειμμάτων των ΔΕΚΟ. Για το φόρο στα ακίνητα ήταν πιο συγκεκριμένος σε αυτό που είπε? Ήταν πιο συγκεκριμένος, ναι. Mm-hmm. Ζήτησε ενιαίο φόρο. Γιατί είπε ένα ενιαίο φόρο για... Ενιαίο μια συνένωση φόρο όλων των φόρων, αλλά θα είναι μικρότερος, θα είναι αναλογικότερος, θα είναι δικαιότερος. Εξήγησε κάτι πάνω σε αυτό? Όχι, αλλά νομίζω ότι αυτό θα εξηγηθεί τις επόμενες ημέρες. Αυτό mm. τουλάχιστον λένε οι δικές μου πληροφορίες. Mm. Είπε πάντως ότι θα αντικατασταθεί με έναν ενιαίο φόρο για τα ακίνητα. Mm-hmm. Αυτό το τέλος το σημερινό. Το τέλος ακίνητων, ναι. Το τέλος ακίνητων που έχει επιβληθεί. Όπως επίσης και για τις αντικειμενικές που είπε ότι θα παγώσουν τελικά. Θα παγώσουν οι αντικειμενικές, ακριβώς. Μίλησε για τη φορολογική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και παραδέχτηκε βεβαίως ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα, αλλά σε διάρκεια χρόνου και κλιμακωτά. Θα ξεκινήσει δηλαδή από την επόμενη χρονιά και σε ένα βάθος χρόνου θα μπορέσει να υλοποιηθεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Έριξε βάρος στο ζήτημα της ανάπτυξης, όπως αναμενόταν, στο ΕΣΠΑ και στα κονδύλια που μπορεί να αξιοποιήσει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπάθησε σε γενικές γραμμές να πείσει ότι το πρόγραμμά του είναι ρεαλιστικό. Μάλιστα. Δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην υπάρξουν νέες οριζόντιες περικοπές. Είπε ότι δεν τίθεται θέμα περικοπές. Δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, όχι ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές. Θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Είμαι σαφής. Δηλαδή, αν ο Τόμσεν πει ότι, αγαπητέ Αντώνη, δεν γίνεται αυτό που λες, θα γίνει ο Τόμσεν μάλλον. Το κατάλαβα εγώ. Ναι, ο ίδιος είπε αυτό πάντως ακριβώς, ότι θα εξαντλήσει τις προσπάθειες. Ναι, ναι, εντάξει. Για να μην λοιπόν, επίσης επέμεινε και στην αυτοδυναμία, έτσι, Έλλη. Επέμεινε στην αυτοδυναμία και έδωσε πολιτικό περιεχόμενο σε αυτό. Είπε δηλαδή, θέλησε να εξηγήσει γιατί ζητά αυτοδυναμία, έτσι, περιγράφοντας τις δυσκολίες που θα έχει σε αυτή τη φάση και σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία mm-hmm. μια κυβέρνηση συνεργασίας, όπου για να ληφθεί μια απόφαση απαιτούνται δεκάδες τηλέφωνα και ακριβώς. Έλλη μου, σε αυτό ακριβώς με επιτρέπεις. Κύριε Γιάσουγλου, ναι. Τόσα χρόνια που η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτοδύναμη και πανίσχυρη, την εμπόδισε κανείς για να μην παραδώσει τη χώρα στην κατάσταση που την παρέδωσε? Γιατί η κριτική που ασκείται στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί τώρα έναν αυτοδύναμη για να εφαρμόσει λύσεις που θα οδηγήσουν σε διέξοδο. Και δεν είναι πολλά τα χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση, 2,5 χρόνια πίσω ήσασταν. Αυτοδύναμη ήσασταν. Ήταν η χώρα σε καλή κατάσταση. Μόνο που, κύριε. Και με μεγάλη αυτοδυναμία, ειδικά. Και με μεγάλη αυτοδυναμία, ιδιαίτερα την πρώτη φορά. Και δεύτερη, με μεγάλη ανοχή της κοινή γνώμη και έτοιμα για ανανέωση. Έτσι είναι. Μόνο που αυτά τα 2,5 χρόνια ήταν καταλυτικά για την Ελλάδα. Αυτό νομίζω το βιώσαμε όλοι. Δηλαδή, μέχρι το 9 ήμασταν εντάξει και από τα 2,5 χρόνια και μετά καταστραφήκαμε. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα σα πω ένα πολύ απλό πράγμα. Γιατί ακούω όλου αυτού του λένε διαχρονικό το πρόβλημα. Θα σα πω ένα πολύ απλό πράγμα. 2,5 χρόνια μετά κάνουμε τεράστιες προσπάθειες για να φτάσουμε το 20 εκεί που είμαστε το 9. Από εκεί και πέρα το καταλαβαίνετε τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ περίμενα υπομονετικά να τελειώσετε τη συζήτησή σας με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Γιατί όλη αυτή η κουβέντα ουσιαστικά έδειξε γιατί εμείς δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ.
Και αν συνεργαστείτε, τι θα πείτε μετά? Όχι, είπαμε, δεν θα συνεργαστούμε. Αυτό γιατί που διαλέγατε? Όχι, εγώ είπα για το Πασόκ. Μα αφού συνεργαστήκατε ήδη. Για το Πασόκ. Δεν συνεργαστήκατε, κύριε Γιάννη. Ένα διάστημα 5-6 μήνων, πόσο ήταν η κυβέρνηση Παπαδήμου? Νομίζω ότι η συνεργασία στην κυβέρνηση Παπαδήμου είχε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μα συγκεκριμένα μπορεί να έχει και άλλα. Ήταν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά χρόνου πρώταν. Όταν κάνεις μια τέτοια διαδικασία, έχεις να λύσεις ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που είχαμε με το κούρεμα του χρέους και τη δανειακή σύμβαση. Έχετε ακούσει εσείς κυβέρνηση να γίνετε για τρεις μήνες, ας πούμε. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ο πολλής κόσμος λέει εσείς μαζί με το Πασόκ υπογράψατε το πλαίσιο με βάση το οποίο θα κινηθεί, μέσα στο οποίο θα κινηθεί η χώρα τα επόμενα αρκετά χρόνια. Στη βασική πολιτική που είναι η οικονομική πολιτική που καθορίζει και τις άλλες πολιτικές. Σε επιμέρους χώρους. Τι θα μου πείτε τώρα? Αν θυμάστε, υπογράψαμε μια δανειακή σύμβαση που ήταν πολύ αναγκαία για να γίνει. Ήμασταν στο χείλος του γκρεμού. Έπρεπε να κάνουμε βήματα για να αγοράσουμε πολύτιμο χρόνο. Υπογράψαμε επίσης το κούρεμα του χρέους που μείωσε το επιτόκιο και πήγε την αποπληρωμή περίπου 30 χρόνια πίσω. Και είπαμε θα πάμε σε εκλογές και πάμε σε εκλογές. Όταν το κάναμε αυτό επίσης, αν θυμάστε, στην επιστολή του Σαμαρά, εξηγήσαμε πώς πρέπει τα επιμέρους θέματα να τα τροποποιήσουμε. Και σας θυμίζω επίσης ότι ο ίδιος ο Τόμψεν, αν δεν απατώμε, στο Ευρωκοινοβούλιο παραδέχτηκε ότι οι επιμέρους πολιτικές δεν ήταν δικές μας. Ήταν τη κυβέρνηση. Είναι στόχος μας. Κύριε Αγιάσοβλου, λέτε δεν θα συνεργαστούμε. Αν το εκλογικό σώμα, παρά την προσπάθειά σας, δεν πιστεί ότι η δική σας πρόταση και μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι καλύτερη για τη χώρα, τι θα κάνετε? Δεν συνεργάζεστε, δεν θα συνεργαστείτε, λέτε, με το Πασόκ. Τι θα κάνετε? Θα συνεργαστείτε με τα αντιμνημονιακά κόμματα που κινούνται στο χώρο της δεξιάς, ή θα ξαναπάτε με την αριστερά, ή θα ξαναπάτε σε εκλογές? Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο στο πρόγραμμά μας που να συγκλίνει με αυτά τα πράγματα ώστε να μπορούμε να συνεργαστούμε. Άρα, αν η δημοκρατία αποδείξει ότι δεν υπάρχει τρόπος να συνεννοηθούμε, δημοκρατικό πολίτευμα έχουμε, σε εκλογές θα πάμε. Πάλι εκλογές, κύριε Γιάσοβλου. Ακυβερνησία δηλαδή, όταν η χώρα... Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τη δημοκρατία. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία μας. Αν δεν συνεννοηθούμε... Με επιτρέπετε μισό λεπτό, κύριε Γιάσοβλου. Όχι, αλλά είναι... Καμιά φορά θυμίζετε τα δημοψηφίσματα που κάνουν στο εξωτερικό. Άμα δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα, κάνουμε άλλα δημοψήφισμα. Πάλι δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα. Ξανακάνουμε τρίτη φορά δημοψήφισμα. Εμείς σας λέμε προγραμματικά ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το Πασόκ έτσι όπως είναι και με τα υπόλοιπα κόμματα που δεν συγκλίνουμε. Αν αυτό δεν είναι εφικτό από το δημοκρατικό πολίτημα, δεν λέει να πάμε σε εκλογές. Ο κ. Σαβραμόπουλος δεν είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Δήμας δεν είναι υπουργός Εξωτερικών. Τι είναι αυτή η υπουργή, άλλου κόμματος είναι? Εγώ δεν είπα αυτό. Άρα συνεργάζεται στην ίδια κυβέρνηση, υπό τον κύριο Παπαδήμου. Η κυβέρνηση αυτή ήταν πολύ συγκεκριμένη κυβέρνηση. Με συγκεκριμένο χρόνο. Προφανώς, έχετε δει κυβέρνηση που να ξεκινάει και να λέει σε τρεις μήνες θα τελειώνω για να κάνω τρία πράγματα. Πάμε να προχωρήσουμε, κύριε Στουπλοπούλου. Δεν θα έχουμε χρόνο. Κυρία Μπαλού, τώρα από το ΚΚΕ να μας πει και τι αριστερά, δηλαδή για την ακρίβεια το Κομμουνιστικό Κόμμα, αναγνωρίζετε από όλους ότι έχετε μία πολύ συγκεκριμένη πολιτική, μόνο που είναι, να το πω έτσι, μειοψηφική. Από την άποψη ότι θέλει την έξοδο από την Ευρώπη, κάτι για το, με το οποίο δεν συμφωνεί ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, όπως δείχνουν τουλάχιστον οι μετρήσεις κτλ. Υπάρχει αντιπρόταση, ακόμα και στο πεδίο εκτός Ευρώπης, που προτείνετε εσείς, που να διαβεβαιώνει τον κόσμο, κυρία Μπαλούμ, ότι με την εφαρμογή της τα πράγματα θα είναι καλύτερα για τον πολίτη. Δηλαδή, ότι ξέρετε, παιδιά, ψηφίζετε το ΚΚΕ, και αν εμείς έχουμε πλειοψηφία, την επόμενη μέρα το πρωί θα καλυτερεύσουν οι μισθοί, θα ανοίξουν θέσεις δουλειάς, θα πάρουν πίσω ένα τμήμα των συντάξεων ο κόσμος κτλ. Γιατί διάβασα το οικονομικό σας πρόγραμμα και ακούω επίδομα ανεργίας στο 80% των 1.400, κοντά 1.200 ευρώ. Και τζάμπα τα πάντα σχεδόν για τον άνεργο. Και επιπρόσθετες επιχορηγήσεις κτλ. Και λέω ποιος θα δουλεύει. Κανείς θα δουλεύει. Ακάθονται όλοι να παίρνουν το επίδομα. Έτσι λέτε. Συμφέρον να δουλεύεις, όχι. Γιάλατε. Θέλω να πω την αντιπρόταση ακούμε. Ανεξάρτητα εντός και εκτός Ευρώπης, υπάρχει αντιπρόταση τέτοια από την πλευρά του ΚΚΕ που να λέει: παιδιά, ψηφίστε με κι εγώ από Δευτέρα. Υπάρχει, ρε παιδί μου, λαϊκή εξουσία. Όχι, μισό λεπτό. Κύριε Μπαλού, να ακούσω. Ελάτε. Βεβαίως υπάρχει πρόγραμμα και πρόταση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και διακυβέρνησης και εξουσίας. Και αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Και γι' αυτό θεωρούμε ακριβώς ότι και το κριτήριο σήμερα του κόσμου δεν μπορούν να είναι όλες αυτές οι ψευδεστήσεις ή ο φόβος ο οποίος καλλιεργείται μέσα έξω και τι θα πάθει. Το κριτήριο είναι αυτό που λέμε. Την επόμενη μέρα ή η πρόταση εξουσίας που καταθέτουν τα υπόλοιπα κόμματα
η διακυβέρνηση που λένε, θα φέρει λύση προς όφελος του λαού. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει μέχρι αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επειδή αυτό που λέτε είναι σωστό, ότι το κριτήριο είναι η οικονομία, οποιαδήποτε λύση μέχρι στιγμής επαγγέλλονται διάφορα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία κτλ., είναι λύση σε βάρος του λαού. Και γιατί όλα και τα μέτρα. Ένα λεπτό, κύριε Λίρτζη. Το κριτήριο των μέτρων που παίρνονται και στη Δανειακή Σύμβαση και τα μέτρα που πάρθηκα πριν και αυτά που έρχονται είναι ένα και μοναδικό. Είναι η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία. Αυτό είναι ο βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί σήμερα λοιπόν να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, να τον παγιδεύουμε σε μια αυταπάτη, σε μια ελπίδα, γιατί κάτω, αν θέλετε, από το πρόσημο της λέξης αριστεράς, ο κόσμος, ο απλός, λέει ότι θα υπάρχουν λύσεις προς όφελός μου. Έτσι είναι στοιχειοθετημένο. Έτσι δεν είναι. Προφανώς. Προφανώς. Κακό είναι αυτό. Άρα, όχι. Αυτό αποδεικνύει, αν θέλετε, στην ευρία έννοια και την αλήθεια προς τα που βρίσκεται η λύση και η διάθεση του κόσμου. Η διάθεση του κόσμου. Αν είναι λοιπόν, έτσι όμως, εσείς είναι... δεν δέχεστε να πάτε σε μια συνεργασία όλων των αριστερών δυνάμεων που θα δώσει και αυτή την προοπτική. Λέω λοιπόν ότι αυτό σκέφτεται ο κόσμος κάτω από τη λέξη αριστερά. Ναι. Συνδυάζει τη λέξη αυτή με την καλυτέρευση της ζωής του. Ωραία. Στην ουσία όμως εδώ, ας δούμε, είναι δυνατόν να έχεις διακυβέρνηση της χώρας με κόμματα τα οποία συμφωνούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, συμφωνούν στους κανόνες, στις συνθήκες που απαιτούν τις μειώσεις των μισθών, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, απαιτούν την λογική της ανταγωνιστικότητας. Μπορείς να έχεις λύσεις προς όφελος του λαού. Δεν ξέρω, αλλά κανείς συνεργάζεται με αυτούς που διαφωνεί και σε μερικά πράγματα. Δεν συνεργάζεται με τον άλλο εαυτό του. Άλλο τα μερικά πράγματα, κύριε Ριλιτζή, και άλλο να συνεργάζεσαι με κόμματα. Υπάρχει τα οποία κάποιο κόμμα που εσείς έστω και σε δύο-τρία πράγματα συμφωνείτε. Στο όνομα. Υπάρχει μια δύναμη πολιτική σήμερα στην Ελλάδα. Σήμερα δεν υπάρχει πολιτική δύναμη με την το οποία. Το λέω δεν υπάρχει σήμερα γιατί δεν υπήρχε ποτέ από ό,τι θυμάμαι. Ναι. 80 χρόνια και δεν υπήρχε. Και η ζωή, έχει επιβεβαιώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Πώς το έχει επιβεβαιώσει, κυρία Μπαλού? Άμα το έχει επιβεβαιώσει, θα κυβερνούσατε. Θα σας πω, όχι, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ή δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέτε, ή εσείς δεν τα λέτε καλά. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Αφήστε, κύριε Οικονόμου. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το κουκουέ δεν διαψεύστηκε, και αυτό το κρίνει ο κόσμος. Δεν διαψεύστηκε όταν προετοίμασε τον κόσμο ότι δεν θα φάει με χρυσά κουτάλια. Δεν διαψεύστηκε από την άποψη ότι είναι ακόμα εδώ, υπάρχει. Ενώ αλλού έχει διαλυθεί, δεν υπάρχει τίποτα. Η του Μάστριχτ θα είναι δεινά για τους λαούς. Επιβεβαιώθηκε ακόμα και από την πρόταση που λέει σήμερα ότι το κριτήριο σήμερα για να κυρία κερδίσει Μπαλού, ο λαός θα ολοκληρώστε περιμένετε να πάμε στον κύριο Μαντούβαλο, γιατί μετά το διάλειμμα θα έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Αφήστε όμως να το τελειώσουμε. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, το λέω τώρα. Δώστε λίγο χρόνο και σε εμάς, γιατί τα δύο μεγάλα κόμματα, τόσο χρόνο που πήρανε, δεν χρειάζεται. Το κριτήριο είναι η ζωή των ανθρώπων από τα δύο μεγάλα κόμματα. Περισσότερο μιλάτε εσείς από τα μεγάλα κόμματα. Αφήστε με λίγο, με διακόπτε. Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα. Ναι, βεβαίως. Αλλά αφήστε να πούμε και κάτι διαφορετικό. Το κριτήριο σήμερα είναι αν ο εργαζόμενος. Κυρία Μπαλού, παρακαλώ, αφήστε να πούμε μια γνώμη. Ναι, αλλά αφήστε να κάνουμε μια διαχείριση στοιχειωδώς, γιατί είναι και τα διαλύματα. Δεν είμαστε μόνοι μας. Η διαχείριση που κάνετε όμως είναι σαν αυτή που λέτε προς όφελος κάποιων. Συγκεκριμένο. Κάνετε μια διαχείριση. Παρακαλώ, τρώμε χρόνο στη διαμαρτυρία. Ολοκληρώστε αυτό που λέτε. Αφήστε. Ελάτε, κλείστε το. Αφήστε. Το κριτήριο λοιπόν σήμερα είναι αν την επόμενη μέρα ο λαός μπορεί να δώσει μια μάχη απέναντι στη νέα επίθεση που θα δεχτεί, και το κόμμα που μπορεί να τον στηρίξει είναι το κόμμα που αντιπαλεύει αυτή τη στρατηγική. Κυρία Μπαλού, ελάτε. Πάμε στον κύριο Μαντούβαλο. Κύριε Μαντούβαλε, και εσείς παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα να πιέζετε το λαός πάρα πολύ έντονα, δημοσκοπικά τουλάχιστον, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις εκλογές. Αυτό που το αποδίδετε εσείς. Σας κόστησε τελικά η συμμετοχή στην κυβέρνηση? Εμφανίστηκαν νέες δυνάμεις που εισπράττουν, παίρνουν κομμάτι από εσάς? Τι συμβαίνει? Δεν θα ήθελα καν πλέον να μπω σε αυτή τη συζήτηση, λέγοντάς σας ότι είναι βέβαιο και το πιστεύω. Και φαίνεται δημοσκοπικά, όπως το είδατε κι εσείς, ότι πλέον τέτοιο θέμα εισόδου ή όχι του λαού στην Βουλή δεν θα υπάρξει. Θα συνεργαστείτε με κάποιους, κύριε Μαντούβαλε? Γιατί μέχρι τώρα η συνεργασία είδαμε ότι σας κόστησε. Γι' αυτό εκεί θέλω να το πάω. Ναι. Επειδή η συνεργασία σας κόστησε, μήπως τώρα πια δεν το ξανασκεφτείτε για την επόμενη μέρα? Ακούστε, η συνεργασία. Πάτησε παράθυρο συνεργασίας και ο κύριος Καρατζαφέρης, πρωτοημέρου. Η συνεργασία κόστησε μόνο στο γεγονός ότι στο πρώτο μνημόνιο, το πρώτο του άρθρο, για να πάρει ο κόσμος, ο φτωχός, οι συνταξιούχοι και όλος ο κόσμος ο μισθωτός, τις συντάξεις και τους μισθούς του,
ναι, συμμετείχαμε και το ψηφίσαμε. Και το Πασόκ. Βέβαια, όχι το Πασόκ λέει. Το Πασόκ άκουσα την κυρία Χριστοφιλοφίλου, πολύ προσεκτικά την υπουργό, τη οποία και σε όλου εύχομαι καλή επιτυχία, να λέει ότι μπαίνουν τα σχολεία σε ένα ειδικό πρόγραμμα, μπαίνουν πειραματικά κτλ. Τα παιδάκια γιατί λιποθυμάγανε, κυρία Χριστοφιλοπούλου. Καλή φιλανάγνωση. Υπήρξαν παιδιά τα οποία. Εσείς γιατί μπήκατε στην κυβέρνηση, πάψα να λιποθυμάνε. Ορίστε. Λέω με το που μπήκατε στην κυβέρνηση, εσείς πάψα να λιποθυμάνε. Γιατί μπήκατε στην κυβέρνηση. Όχι, όχι. Εδώ δεν είστε άδικο. Εδώ αυτό το πράγμα δεν λέγεται. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να ακούμε τους δύο συνομιλητά σας. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι να λένε, έχοντας την κύρια ευθύνη στην κυβέρνηση, βαφτίζοντας τη σωτηρία του κόσμου. Και εσείς το δεχτήκατε. Όχι, όχι, δεν δέχτηκε κανένας. Γι' αυτό απεχώρησε ο Χαρτζαφέρης και γι' αυτό είχε και αυτό το σκαβανέβασμα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, γι' αυτό από εδώ και πέρα, έχει σοβαρότατη απήχηση ο λόγος του στον κόσμο και δεν συζητάει κανένας το αν θα μπει ή δεν θα μπει στη Βουλή με χρήσιμο λόγο, με χρήσιμη παρουσία και όχι να φτάσουμε τελεία, στο κύριε Μαντούβαλε, την εξαθλίωση του κόσμου μετά το να τη βαφτίσουμε σωτηρία. Διάβαλα τώρα και θα αρχίσουμε ανάποδα. Ακριβώς. Με πιέσατε λιγάκι. Σας πιέσαμε. Ναι, γι' αυτό θα ξεκινήσουμε μετά πώς θα ξεκινήσουμε. Θα πάμε στην κυρία Μπαλού και μετά διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους καλεσμένους μας από ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ και Λαός και συζητάμε τα προεκλογικά. Είναι και η Έλλη Τριανταφύλου μαζί μας. Ακολουθεί και δεύτερο πολιτικό τραπέζι. Το λέω σε μερικούς φίλους που λένε πιθανόν ότι κάποιοι λείπουν. Βεβαίως λείπουν. Δεν χωράνε και όλοι. Δεν κάνουν 15 άτομα, θα γίνεται χαμός. Άσε που και έτσι όπως είμαστε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κουβέντα γιατί είναι πάρα πολύ κόσμο και είναι λίγο ο χρόνο του καθένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Να ξεκινήσω τώρα τον κύριο Μαντούφαλο να πάμε ανάποδα. Να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν σας ψηφίσει κάποιος, κύριε Μαντούφαλο. Και γιατί το ρωτώ. Είστε ένα μικρό κόμμα. Το οποίο κατά βάση λέω κινείται στα πλαίσια μιας πολιτικής που ακολουθείτε αυτά τα 2-2,5 χρόνια. Κατά βάση, με μικρές αλλαγές κτλ. Να σας ψηφίσω για να κάνετε τι ακριβώς. Δεν πολύ θέλετε να πάτε σε συνεργασίες, εξαρτάται με ποιον και πώς και τι. Το πλαίσιο περίπου είναι δεδομένο, ανατροπές μεγάλες δεν θέλετε. Γιατί να σας ψηφίσει κανείς. Να κάνετε τι. Χρήσιμη τη βλέπω την πολυφωνία στην Βουλή μας και στη Δημοκρατία. Δεν μια χαρά είναι η πολυφωνία. Το θέμα είναι στο επίπεδο της εξουσίας. Σε επίπεδο της εξουσίας, αν θα παρατηρήσετε προσεκτικά και το έχει παρατηρήσει πάνω απ' όλα ο κόσμος, την πορεία των δύο κομμάτων τα οποία συγκυβέρνησαν, που δεν νομίζω κανένας από αυτούς που μας παρακολουθεί τώρα μπορεί να πιστέψει ότι μπορεί να έχουν αυτοδυναμία, αλλά πιστεύω ότι και οι δύο δεν θα έχουν καν τη δυνατότητα να μπορέσουν, έστω και αν συμπλέψουν. Αυτά τώρα μην τα ακούτε που γίνονται. Όχι, αλλά εσείς λέτε ψήφο με τη λογική και όχι με το θυμό. Θα συγκυβερνήσουν. Πιστεύω φιλαράκια αυτό που λέτε, κύριε Μαντούβαλε. Μακάρι για το καλό του ελληνικού λαού. Αυτό που λέει ο αρχηγός σας βοηθάει τα δύο μεγάλα κόμματα. Ορίστε. Η ψήφος που λέει ο αρχηγός σας με τη λογική και όχι με το θυμό βοηθάει τα μεγάλα κόμματα. Να λοιπόν, ο κύριος Καρατζαφέρης κάνει πολύ προσεκτική τοποθέτηση αυτό που λέει. Δεν κάνει τοποθέτηση, σκοτωθείτε παιδιά. Ναι. Μακάρι να ξαναείνε φιλαράκια και θα ξαναείνε, σας ξαναλέω, τα δύο μεγάλα κόμματα. Mm-hmm. Είτε με Ζάπια 3, είτε με Ζάπια 13, είτε Ζάπια 25. Είτε με αλλαγές σε αρχηγούς όπως αυτή τη στιγμή. Ο ικανός κύριος Βενιζέλος έχει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Yeah. Μαζί θα ξανά είναι και μαζί θα ξαναπροχωρήσουν σε δυσμενέστατα, σε επαχθέστατα μέτρα. Και σας ξαναείπα και προηγουμένως. Ακούω και φωνάζουν για τη σωτηρία. Από πού η σωτηρία του κόσμου πήρε το όνομα της εξαθλίωσης. Από πού πραγματικά και να που χρειάζονται τα μικρά κόμματα ή τα κόμματα με σοβαρή και προσεκτική φωνή. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αριστερά στην πολυμορφία της έτσι όπως είναι δεν έχει λόγο η βαρύτητα. Τώρα, αν μπορούν να συγκυβερνήσουν ή να με τις ιδέες τους να προχωρήσουν σε ένα κυβερνητικό σχήμα που θα δώσει, δικός τους λογαριασμός. Εδώ είναι και ο σοβαρός ρόλος που μπορεί να παίξει ο λαός με την διαδρομή την μέχρι τώρα που έχει δώσει. Όταν μίλαγε ο Καρατζαφέρης για ΟΣ, γιατί ρωτάτε πού θα βρούμε χρήματα, πώς θα ενισχύσουμε την οικονομία σας, για αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, κάποιοι κοιταζόντουσαν δίπλα και έλεγε τι λέει ρε, μας το μεταφράζεις. Όταν μίλαγε για δημόσια τάξη και για ασφάλεια, όταν μίλαγε ότι δεν πρέπει να εξαθλειωθεί ο αστυνομικός, ο πυροσβέστης, ο λιμενικός, όταν μίλαγε για λαθρομετανάστες, λέγανε ρε πώς θα τον χτυπήσουμε και τι θα πούμε. Έλα όμως τώρα που βλέπω κάποιες βιαστικές ενέργειες να μαζεύουν κοσμάκια από τις πλατείες και μάλιστα ανετιολόγητα και απρόσεκτα τώρα λέγεται, να γίνονται επιχειρήσεις κούπα. Τώρα αυτόν τον κόσμο, το λέτε κοσμάκι, αυτόν που πριν κυνηγούσατε, τώρα το λέτε κοσμάκι. Μου λέτε ποιον κυνηγούσαμε. Αυτό που εσείς λέγατε λαθρομετανάστες, τους μαζεύσαμε, τους διώξουμε κτλ. Κάθετα τώρα, λοιπόν για να καταλάβω. Εδώ υπήρξε κόσμος ταλαιπωρημένος και ημεδαπή και αλλοδαπή. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είναι απρόσεκτες οι επιχειρήσεις αυτές. Και έγιναν μόνο για φιγούρα. Έγιναν μόνο για φιγούρα και μετά από πίεση όταν χτυπήσαμε το καμπανάκι. Θα ρωτήσει και είπαμε, η δημόσια τάξη για ασφάλεια, ξυπνήστε. Ορίστε, με συγχωρείτε. Εγώ παρόλα αυτά δεν κατάλαβα από την απάντησή σας να μου το... τι δεσμεύεται να κάνει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας
το κόμμα σας. Δεσμεύεται δηλαδή πρώτα απ' όλα. Την καλύτερη υλοποίηση του Μνημονίου 2, το οποίο έχει υπογράψει. Mm-hmm. Τι δεσμεύεται να κάνει, δεν κατάλαβα στην απάντησή σας. Πρώτα απ' όλα, σε μια συγκυβέρνηση, που είναι βέβαιο θα υπάρξει συγκυβέρνηση, γιατί και το αδιανόητο του να πάμε σε εκλογές σαν τα υποψηφίσματα, καλαμπουρίζοντας και γελώντας με τον κόσμο, είναι αδιανόητο να πηγαίνουμε κάθε τόσο. Σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα λοιπόν, σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, εάν υπάρξει συμμετοχή του λαού, πρώτα απ' όλα το κομμάτι της αναδιαπραγμάτευσης του χρέους. Θέλω να σας πω και να με πιστέψετε και να με ακούσετε, αλλά σημασία έχει, μας πιστεύουν αυτοί που μας ακούνε, είναι ότι ο κόσμος δεν έχει άλλη αντοχή. Δεν μπορεί να αντέξει τα παιχνιδάκια, σας ξαναλέω, και τις συζητήσεις. Πάμε στο ΖΑΠΙΟ 1, φωνάζουμε εναντίον του μνημονίου. Πάμε στο ΖΑΠΙΟ 2, υπέρ του μνημονίου, αφού έχουμε διαγράψει την τώρα Μπακογιάννη. Και πάμε συνέχεια στο ΖΑΠΙΟ 3, αφού έχουμε διαγράψει 21 και ζητάμε το Σιμπηλίδη πίσω. Αυτά τα πράγματα ο κόσμος δεν τα θέλει. Άρα λοιπόν, τακτική οικονομική πολιτική, μία πενταετή αναδιαπραγμάτευση, συζήτηση παγιωμένης πορείας αυτού του δανείου, μία αναδιαπραγμάτευση στο κομμάτι των τόκων, γιατί πρέπει να είμαστε συνεπείς και ως δανείστες. Πήραμε χρήματα. Αποκλείεται να μην τα δώσουμε. Και είναι ανεπίτρεπτο να μην τα δώσουμε. Άρα λοιπόν, αύξηση των χρημάτων μας, των εσόδων μας, από πού? Από τον αθλητισμό, από τον ΟΠΑΠ, από τη ΣΑΟΣ, να δώσουμε χρήματα και να φέρουμε χρήματα. Στη συνέχεια, να μπορέσουμε όλοι με αυτόν τον τρόπο... Όλοι από τον ΟΠΑΠ θα τα πάρετε τα λεφτά, άκουσα και τον κύριο Σαμαρά χθες. Γιατί να μην μιλάω για τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Κοιτάξτε, εγώ τον κύριο Σαμαρά τον έχω χάσει. Από τότε που τον παρακολούθησα στο Μνημόνιο 1 και έτρεχα σε όλους τους νομούς και έλεγα παιδιά, κάθετε εναντίον του μνημονίου. Ξαφνικά λέει Μπακογιάννη, σας λέω, ναι στο μνημόνιο. Τη διώχνει. Κάνει μνημόνιο 2, κάνει το ΖΑΠΙΟ 2. Πολλά ζάπια γίνονται. Τέλος πάντων δεν με νοιάζει εμένα. Μα και εσείς ναι, είπατε στο μνημόνιο. Ακούστε με, όχι, το κόμμα στο οποίο είστε. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέει. Ο Καρατζαφέρης δεν θα σας κουράσω. Ούτε θέλω να πιέσω χρονικά άλλους. Σας λέω όμως, τον κόσμο τον παλαβώσαμε. Ο μέσος Έλληνας οικογενειάρχης αγωνιώνει για το πώς του ξημερώνει η επόμενη μέρα. Πολλά παιχνίδια παιχθήκανε. Λοιπόν. Και σας ξαναλέω, όχι, η φορολόγηση γιατί. Γιατί να βαρύνει, γιατί κύριε Λυριτζή και κύριε Οικονόμου λέτε που θα βρούμε τα λεφτά. Βεβαίως και που θα βρούμε γιατί τα λεφτά, δεν είναι υπάρχουν και μαντουβαλετή, γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα, που θα βρούμε τα λεφτά. Τώρα ξαφνικά γιατί το θυμηθήκαν. Αυτό έλεγε και ο κύριος Καρατζαφέρης για να δικαιολογήσει τον έστω δεύτερο μνημόνιο, κύριε Μαντουβαλε, γι' αυτό το λέμε. Θέλω να μου επιτρέψετε κάτι. Δεν είστε δίκαιοι. Στο μνημόνιο επαναλαμβάνω ένα το οποίο το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα 6 άρθρα όχι μόνο δεν τα ψηφίσαμε, τα πετάξαμε. Το μνημόνιο ένα ψηφίστηκε μόνο και το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Και πλέον το γνωρίζει. Μόνο για να πάρει ο κόσμος των μισθών και των συντάξεων τα χρήματά του. Από εκεί και πέρα. Το κομμάτι των λάθρομεταναστών. Είμαστε κάθετοι. Η δημόσια τάξη και η ασφάλεια. Το ότι χαντάκουσε τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες, τους λιμενικούς, κλέβοντας χρήματα. Να μην αδικήσουμε την κυρία Παλού. Να σας κάνω μια ερώτηση που έχει να κάνει με τις προοπτικές και σε σχέση με την Ευρώπη. Στη Γαλλία, η αριστερά και το εκεί γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα πριν από τις εκλογές είχε πει ότι στο δεύτερο γύρο θα υποστηρίξει τον κύριο Ολάν. Πράγμα το οποίο επανέλαβε χθες ο κύριος Μπελανσό και επέμεινε σε αυτό. Στην Ελλάδα η αριστερά και το κομμουνιστικό κόμμα δεν έχει στην οπτική του μια κυβέρνηση άλλου προσανατολισμού σε σχέση και με το εδώ, ας πούμε, σοσιαλιστικό κόμμα. Άλλου προσανατολισμού από αυτήν που είχαμε μέχρι σήμερα. Γιατί είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση, το λέω και όλα γιατί με τους Γάλλους κομμουνιστές είστε και στην ίδια ευρωκοινοβουλευτική ομάδα. Άλλος προσανατολισμός σημαίνει προσανατολισμός προς όφελος του λαού. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο για να μιλάμε καθαρά στον κόσμο, να μην τον κοροϊδεύουμε και τον παγιδεύουμε. Ο κύριος Ολάντ τι είπε. Τι είπε, κύριε Λυριτζή, ο κύριος Ολάντ που είναι προς όφελος του λαού. Είπε ότι θα δώσει φοροαπαλλαγές. Είπε ότι θα στηρίξει επιχειρήσεις και είπε ότι και θα διατηρήσει το πρόγραμμα της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτεί χαμήλωμα μισθών, κατάρρευση υλικών συμβάσεων εργασίας και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Αυτό λοιπόν που γίνεται στον περιβόητο προσανατολισμό που τώρα γίναν όλοι οπαδοί της αλλαγής του προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτοί που ψήφισαν έτσι και αυτοί που διοικούν την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσα χρόνια είναι ίδιος και ταυτόσιμος για το λαό. Θα γεννήσει δεινά. Άρα το κριτήριο δεν είναι σήμερα αν μιλάμε περί ενότητας, διακυβέρνησης, συγκυβέρνησης και συνεργασιών, αν δεν βάλουμε σε αυτό το περιεχόμενο προς όφελος του λαού. Και εμείς λέμε καθαρά στον κόσμο. Να μην ξεγελαστεί. Κύριε Μπαλού, για να δώσετε συνολική, απάντηση. Πέστε. Η ερώτηση γίνεται, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα πολιτεύεται ναι. με το ή όλα ή τίποτα.
Σαν να μην θέλει να αλλάξει όχι, τώρα κάτι, επιδιώκοντας τη μεγάλη αλλαγή στο μέλλον. Ένα λεπτό, το κομμουνιστικό κόμμα πολιτεύεται. Να προσθέσω και εγώ μια ερώτηση σε αυτό, ναι, για να ναι, μην σας τρώω ναι, χρόνο. Ναι, ναι, συμπληρωματική. Πέστε. Μιλάει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κυρία Βαλού, για λαϊκή κυριαρχία. Εξουσία. Πώς θα την επιβάλλετε, λαϊκή εξουσία, πώς θα την επιβάλλετε με τα ποσοστά που έχετε? Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Γι' αυτό παλεύουμε και σας λέω το εξής, για να ξεκινήσω από το πρώτο. Ωραία, ελάτε. Έτσι, γιατί ναι. θα τα χάσουμε στο τέλος. Ναι, βέβαια. Έχουμε χρόνο, λέτε. Ναι. Ναι. Θυμήστε μου τι μου είπατε, κύριε Λυρτζή. Η ερώτηση είναι, λέω, γιατί από τη δική σας πλευρά πολιτεύεστε σαν να μην θέλετε τώρα να γίνουν κάποιες αλλαγές, διεκδικώντας τη μεγάλη αλλαγή στο μέλλον. Είπατε ή όλα ή τίποτα. Εμείς λοιπόν παλεύουμε ακριβώς διεκδικώντας αυτό που δικαιούται αυτός που παράγει, ο εργαζόμενος. Και σε αυτό λέμε όλα. Ναι, θέλουμε μισθό, θέλουμε σταθερή δουλειά, θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν δωρεάν υγεία, θέλουμε να έχουμε δωρεάν παιδεία, απαιτούμε να ζήσουμε όπως αρμόζει το 2012. Και εμείς αυτό θα παλεύει. Ένα λεπτό. Αυτό παλεύει το κουκουέ και κάτω από αυτό δεν κάνει βήμα πίσω. Και σε απέναντι σε αυτή τη λογική συγκρούεται ευθέως με εκείνους και εκείνες τις ενώσεις που γεννούν τη φτώχεια. Κοιτάξτε να δείτε. Γι' αυτό το κουκουέ μιλάει για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για μονομερή διαγραφή του χρέους και για λαϊκή εξουσία. Δηλαδή, εσείς, αν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να εγγυηθείτε καλύτερο στάτους από το σημερινό επίπεδο που έχουν οι μισθοί, οι συντάξεις και οι εργαζόμενοι? Η λαϊκή εξουσία που ρώτησε και η συνάδελφό σας έχει αυτό το νόημα. Ότι σήμερα για να εγγυηθείς για τους εργαζόμενους καλύτερες συνθήκες ζωής, αυτό που δικαιούνται σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι, ο λαός, το κίνημα, μαζί με το κουκουέ και όχι μόνο του το κουκουέ, θα πάρει στα χέρια του τον πλούτο, δηλαδή θα αποφασίσει εκείνο πώς θα σχεδιάσει την οικονομία του, όχι στα χέρια των επιχειρηματιών που λένε τώρα χτίζω, τώρα παίρνω την επιχείρησή μου και την πάω στη Βουλγαρία, τώρα θέλω λιγότερο μισθό, τώρα θέλω μία μέρα τη βδομάδα γιατί έτσι με συμφέρει. Σχεδιάζω λοιπόν την οικονομία μου, σχεδιάζω, κοιτάξτε. Όχι, δεν κρατικοποιώ στη λογική του κράτους που υπάρχει σήμερα, κοινωνικοποιώ, περνάνε η εξουσία στα χέρια του λαού, αποφασίζει εκείνος, σχεδιάζει πώς θα λειτουργήσει η ενέργεια, προς όφελος τίνος θα υπάρχει αγροτική παραγωγή. Χωρίς πολιτικούς εκπροσώπους. Πολιτικός εκπρόσωπος είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θα υπάρχει. Μισό λεπτό. Λέω πολιτικούς εκπροσώπους ο λαός θα έχει. Λέμε, το κόμμα της εργατικής τάξης είναι το κουκουέ. Ωραία. Η εξουσία περνάει στο λαό σημαίνει ότι σχεδιάζει ο λαός την οικονομία του προς όφελός του. Αυτή τη μορφή στην ανάπτυξη. Αυτή μπορεί... Βουλή θα υπάρχει, κόμματα θα υπάρχουν ή θα είναι το κόμμα το κράτος? Τι θα υπάρχει? Μα τώρα, θέλουμε να φανταστούμε λίγο αυτό το όνειρο, πώς το οραματίζεστε. Μέχρι να το φανταστείτε αυτό το όνειρο. Εάν θα μπορούσατε να μας πείτε, κυρία Μπαλού, ένα παράδειγμα μιας χώρας στον κόσμο, για να μπορέσουμε να το συγκρίνουμε, πώς θα γίνουμε. Ακούστε, γιατί μπορεί να είναι παραδεισένιο αυτό που λέτε και μην το καταλαβαίνουμε. Κύριε οικονομό, πείτε μας μια χώρα, σας παρακαλώ. Όχι, το πρόβλημά μας στις 6 του μήνα και σήμερα δεν είναι να σας πω εγώ ένα παράδειγμα στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό μπορούμε να κάνουμε φιλολογική συζήτηση. Ανεξάρτητα από αυτό, το συμπέρασμα το καθημερινό είναι ότι σήμερα βιώνουμε μια πολιτική που λέει 1 εκατομμύριο άνεργοι. Αυτό είναι διαπιστώσεις, κυρία Παλού. Δεν είναι διαπιστώσεις. Εμείς λέμε τι θα κάνετε εσείς. Είναι αποτελέσματα. Μπορούμε να την κάνουμε και εμείς. Είναι αποτελέσματα. Μιας πολιτικής. Δεν φτάνει η διαπίστωση. Είναι αποτελέσματα ενός περιεχομένου πολιτικής με το οποίο αν δεν συγκρουστείς, αν δεν πεις αρνούμε την κοινωνική αγροτική πολιτική, συγκρούομαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκρούομαι με τους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές και τους βιομήχανους. Αυτό, κυρία Παλού, δεν μπορείς. Είναι πολύ αυτό λέει το κουκουέ. Και λέω, να σας ψηφίσω. Μισό λεπτό. Να σας ψηφίσω, εσείς μπορείτε να μου πείτε αν με την πολιτική που θα ακολουθήσετε την άλλη μέρα το πρωί. Εγώ σας είπα ναι, αλλά εσείς δεν θέλετε να το δεχτείτε. Όχι, περιμένω να ακούσω πώς αυτός ο κόσμος σε ένα εκατομμύριο θα ξαναβρει δουλειά. Κύριε Λυρητζή, αυτό περιμένω να μου πείτε. Σας είπα πώς. Ότι αν στα χέρια της λαϊκής εξουσίας, του λαού δηλαδή, είναι ο πλούτος και τον διαφεντεύσει, αυτός θα σχεδιάσει τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα που θα παράγει. Πόσα, πού και με τι κριτήριο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν θα έχω επιχειρήσεις που αύριο το πρωί θα φεύγουν, θα κλείνουν τα φουγάρα και θα σβήνουν. Θα επιστρέφει ο πλούτος στο λαό. Αυτή η οικονομία μπορεί να δώσει λύση. Επίσης, κοιτάξτε να δείτε, στη συγκεκριμένη στιγμή, 6 του μήνα και 7 η επόμενη μέρα που θα έρθουν σκληρότερα μέτρα τα οποία έχουν συμφωνήσει και το ΠΑΣΟΚ και είναι Δημοκρατία και το λαός και ας κάνουν τώρα όλοι τους επαναδιαπραγματευτές τους σκληρούς που κουνάνε όλοι το δάχτυλο ενώ μας κατήντησαν να υπογράψουν αυτή τη σύμβαση. Αυτό που θα απαιτηθεί σε αυτή τη σκληρή αναμέτρηση και εμείς το λέμε στους εργαζόμενους ευθέως
Αυτό κρίνεται στις 7 του μήνα, για να μην παγιδευτούν. Είναι αν θα σηκώσουν ανάστημα και ένα κίνημα ικανό να διαπραγματευτεί την καλυτέρευση της ζωής τους. Και μπορούν σε αυτό να εμπιστευτούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που έχει αυτή την πολιτική πρόταση, άρα είναι ικανό να συγκρουστεί το κόμμα και τα μέλη και τα στελέχη του που βρήκαν στις πύλες των εργοστασίων, στους χώρους δουλειάς, στη γειτονιά, στο σχολείο, στην πολυκατοικία, που διεκδικεί καθημερινά όχι να διαπραγματευτεί τη φλόγα του, αλλά αυτό που δικαιούται. Αυτό σήμερα αναλογεί στο λαό μας το 2012. Ούτε βήμα πίσω δεν θα κάνουμε στο όνομα τάχα της ακυβερνησίας και μιας ψεύτικης μπαμπέσικης τάχα μου ελπίδας. Άρα δεν δίνεται ψήφο σε μια πιθανή κυβέρνηση της αριστεράς. Εμείς ζητάμε ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ, κοιτάξτε κύριε Λιρτζή και τελειώνω. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ, αυτήν που φοβούνται όλοι και μέσα και έξω, είναι η ισχυροποίηση της αντίληψης ότι αμφισβητώ το μονόδρομο της φτώχειας μου και ανοίγω δρόμο για την προοπτική της εξουσίας μου. Αυτή είναι η νίκη τώρα, για τον λαό. Να δούμε. Εντάξει, σαφές αυτό που λέτε. Να περάσουμε τώρα και στους δύο, κλείνοντας που λένε. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει νομίζω είναι το ρεαλιστικό σενάριο. Το είπαμε και πριν, το είπατε και πριν, αλλά δεν το είπατε αναλυτικά. Τι θα κάνετε στην προοπτική της εξουσίας? Λεπτό, να το ρεαλιστικό σενάριο. Να φύγουμε από την ουτοπία, να πάμε στην πραγματικότητα. Να πάμε στην πραγματικότητα. Αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτή η πραγματικότητα εδώ. Κύριε Οικονόμου. Μισό λεπτό. Κυρία Παλού, μην διακόπτετε. Μισό λεπτό. Κυρία Παλού, κατά την άποψή μου είναι ουτοπία και εγώ θέλω να μιλήσω για την πραγματικότητα. Αυτή που βίωσα. Αλλά κύριε, αυτή που ζω. Κυρία Γιάσοβλου, ουτοπία είναι και αυτό που λέει ο κύριο Σαμαρά περί αυτοδυναμία. Κυρία Παλού, σα παρακαλώ, θα μα αφήσετε να κάνουμε τη συζήτηση? Έτσι όμως. Ναι. Αλλά δεν είναι ουτοπία. Μιλάγατε 10 λεπτά. Δεν σας έκοψε κανείς, δεν σας πήραξε κανείς. Ένα λεπτάκι. Δεν είναι ουτοπία να λες ότι η χώρα σου έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές. Ο καθένας λέει εδώ πέρα ό,τι θέλει. Η άποψή μου είναι ότι είναι ουτοπία και προχωράμε. Παρακαλώ. Κυρία Παλού, αυτή η τακτική που έχουν εκπρόσωποι του ΚΚΕ γίνεται αντιπαθή. Σα παρακαλώ, ηρεμήστε. Μια για μία φράση δεν είναι και ευγενικό. Μα τέλειωσε χρόνο. Θα φύγουν οι άνθρωποι και θα πέσει το διάλειμμα. Μια φράση θα πω. Μια φράση. Δεν είναι ευγενικό και αυτό. Κυρία Παλού, παρακαλώ. Δεν είναι ουτοπικό. Ελάτε, κυρία Γιάσοβλου, γιατί μπορεί να λέτε ότι είναι ουτοπικό αυτό που λέει η κυρία Παλού. Λέω ότι βιώνουμε μια πραγματικότητα. Φαίνεται και αυτό που λέει ο κύριος Σαμαράς. Μισό. Για κυρία Παλού, να παρακαλώ. Κυρία Παλού, δεν θα συζητήσουμε έτσι. Μα αναγκάζει να κόψουμε το μικρόφωνο και είμαστε προεκλογική περίοδο. Μα τρέχουν στα δικαστήρια μετά. Λοιπόν, κυρία Γιάσοβλου, γιατί σα αρέσει λοιπόν η πραγματικότητα αυτή που ζει τώρα? Δεν μου αρέσει. Λέω να έρθουμε στην πραγματικότητα την οποία βιώνουμε και δεν μα αρέσει. Μαζί τη βιώνετε μόνοι σα. Και όχι, και εμεί βιώνουμε σαν άνθρωποι, λέω. Θέλω να πω, κάπως δημιουργήθηκε και δεν ήρθε μόνη της αυτή η πραγματικότητα. Λοιπόν, γιατί να σας εμπιστευτώ για να μου συνεχίσετε την ίδια πραγματικότητα? Να σας πω, να σας εξηγήσω γιατί. Πρώτον, διότι ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε πράγματα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να έχει ο κόσμος δουλειές αύριο και να προσπαθήσουμε να φύγουμε από αυτό το χάος που βρισκόμαστε σήμερα. Και είπαμε λοιπόν, πώς θα τα κάνουμε ρεαλιστικά αυτά τα πράγματα? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε τους φόρους. Με προσπάθεια σταδιακά. Αν μειώσεις το φόρο στο 15% στα νομικά πρόσωπα, τότε ο άλλος, βεβαίως, θα κινηθεί η οικονομία. Διότι ο άλλος θα καταλάβει ότι δουλεύει για τον εαυτό του. Μην ξεχνάτε, κύριε Λίριτζη, ότι η Ελλάδα 90% είναι μικρομεσαίοι. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν πληρώνουν 60% φόρο σήμερα, φτάνουν με τους φόρους στο 60% και στο 70%. Δουλεύουν για το κράτος. Εμείς λέμε λοιπόν, ελάτε να δουλέψετε για τον εαυτό σας. Και οι γύρω χώρες, αυτές που είναι στα Βαλκάνια και γύρω μας, έχουν 12% και 15%. Πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε αυτό. Για να μείνουν οι επιχειρήσεις μας εδώ. Άρα, κύριε Γιάννη, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε είναι να πείσετε την τρόικα για αυτή σας τη θέση. Το δεύτερο. Γιατί προς το παρόν. Βεβαίως. Όχι, το αρνείτε. Μισό λεπτό. Βέβαια, μα το είπαμε. Νομίζω ότι όταν έστειλε την επιστολή ο κ. Σαμαράς, μίλησε για τροποποιήσεις. Ξαναέρχομαι. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό για να μιλάμε για πραγματικότητα είναι ότι πρέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που έχουμε να γίνει απλό και μακροπρόθεσμο. Για να ξέρει ο άλλος όταν έρχεται στην Ελλάδα να τοποθετήσει χρήματα και εσωτερικά και από το εξωτερικό, τι βάζει και τι θα πάρει. Και το τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό που
έχει να κάνει με όλα αυτά, είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εύκολων διαδικασιών για να έρθουν επενδύσεις στη χώρα μας. Να έρθει ο άλλος να βάλει χρήματα, να κάνει ξενοδοχεία, να κάνει κάποιες επιχειρήσεις για να δουλέψει ο κόσμος. Mm-hmm. Αυτά είναι ρεαλιστικά για να μπορέσουμε να βγάλουμε την Ελλάδα από το χάος που βρίσκεται σήμερα. Τελεία, κύριε Γιάσουγλου, μια κουβέντα και δεν ξέρω, έχουμε χρόνο τώρα. Θέλετε να πάμε διάλειμμα για 3 λεπτά. Διάλειμμα. Εντάξει. Λοιπόν, διάλειμμα μετά, κύριε Στεφλοπούλου, θα μιλήσετε και να κλείσουμε μετά. Λοιπόν, επιστρέφουμε για να κλείσουμε και τη συζήτησή μας με τους εκπροσώπους των κομμάτων. Θα ακολουθήσει και άλλο πάνελ, διότι και είναι και οι υπόλοιποι εκπροσώποι των κομμάτων πρέπει να είναι όλοι παρόντες. Με την κυρία Χρυστοφυλοπούλου, που η αλήθεια είναι ότι μίλησε λιγότερο, αλλά και η οποία πρέπει να απολογηθεί περισσότερο. Βέβαια. Είναι ο βασικός κατηγορούμενος αυτής της διοίκησης είναι η κυρία Χρυστοφυλοπούλου. Που λέει ο λόγος. Αλλά όμως, θα επαναλάβω. Εσείς λοιπόν έχετε κυβερνητική θητεία ως Πασόκ. Έχετε υπογράψει τα πάντα, έχετε εφαρμόσει πολιτική, έχουμε απτά αποτελέσματα. Και μου ζητάτε να σας ξαναψηφίσω γιατί. Για να συνεχίσουμε στα ίδια αποτελέσματα και στην ίδια πολιτική. Κύριε Λυρτζή, θα μου επιτρέψετε. Ή ανανύψατε. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω. Να σας και να πω τι για μας είναι τα 3 μεγάλα ζητούμενα μετά την 6η Μαΐου. Γιατί η 6η Μαΐου είναι πράγματι η κρισιμότερη ημέρα, η κρισιμότερη εκλογική διαδικασία εδώ και δεκαετίες. Το πρώτο είναι να κυβερνηθεί ο τόπος. Η θυσία του ελληνικού λαού, τα το δύο τρίτα. Πώ θα κυβερνηθεί. Ναι, αλλά επειδή όλοι μίλησαν χωρίς να διακοπούν, παρακαλώ κι εγώ. Για ένα λεπτό μόνο. Ελάτε. Λοιπόν, επειδή διανύσαμε τα δύο τρίτα ενός πολύ δύσκολου δρόμου, με πολλές σοβαρές θυσίες των πολιτών, πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος, να ολοκληρωθεί η προσπάθεια και αυτό που πρότεινε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, να πάμε έως το 15 την προσαρμογή. Την ήπια προσαρμογή. Αυτό θα σημάνει ότι θα μπορέσουμε πολύ πιο ομαλά για τον κόσμο να μείνουμε στη Δανειακή Συνθήκη, να διαπραγματευτούμε ακριβώς το ένα έτος παραπάνω και να έχουμε τα μέτρα εκείνα που εξαγγείλαμε για τα άτομα και τα νοικοκυριά, για το 1.500 ευρώ ένα άτομο, το 2.000 ευρώ το ακατάσχετο, για τη μικρή ατομική επιχείρηση ως 25.000 ευρώ. Δεν θέλω να φάω. Γιατί επικρίνατε χθες τον κύριο Σαμαρά για το οικονομικό του πρόγραμμα. Διαφωνείτε με αυτά που ο κύριος Σαμαράς. Γιατί ο κύριος Σαμαράς εξήγηλε ότι το 13ο και 14ο μισθό που διαπραγματεύτηκε ο Βαγγέλης Βενιζέλος ως υπουργός οικονομικών με την ψήφο εμπιστοσύνη του κυρίου Σαμαρά, ήρθε να μας το πει ο κύριος Σαμαράς ως πρόγραμμα δικό του. Δεύτερον, ο ίδιος πίεσε. Αλλά εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή να απαντήσω στον κύριο Σαμαρά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν δύο ακόμα. Δεν θεσμεύεστε ότι δεν θα καταργηθεί ο 13ος. Όπως ακούσατε και χθες τον πρόεδρο του Πασόκ. Με συγχωρείτε, αυτό δεν το παλέψαμε. Αυτό έχει κατοχυρωθεί. Αλλά αυτό και το ψηφίσαμε. Είχα αλλά όχι, κύριε Λυρτζή. Και επίση. Τι έλεγε ο κύριο Βενιζέλο ότι δεν υπάρχουν κάποιος νέα μέτρα. Θυμόσαστε τι έλεγε για το χαράκι τη ΔΕΗ και έγιναν τα αντίθετα. Αυτά που έλεγε. Κύριε Οικονόμο, επιτρέψτε μου, γιατί θέλω κι εγώ να σα σώσω χρόνο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτά που πρέπει να γίνουν τον Ιούνιο θα γίνουν με δυνατότητα να μπορούμε να πάμε σε ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα και ταυτόχρονα όσο αναδιαρθρώνουμε, αυτό ήταν το δεύτερο μεγάλο ζητούμενο, και μικραίνουμε έναν χαλαρό δημόσιο τομέα και επικεντρωνόμαστε σε υγεία, παιδεία, ασφάλεια και οι διαχειριστικές αλλαγές προχωράνε γιατί πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα, τόσο τα χαράτσια μπορούν να έρονται και να πάμε σε αυτό το φορολογικό σύστημα το οποίο θα έχει δεκαετία. Αυτό είναι τελείως άρρωστο που λέτε και γενικό. Ο κόσμος θα το κρίνει με ποιο ρεαλισμό και ποια επιθυμιότητα έχουμε φτάσει ερώτηση, κυρία μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει. Ο κόμπος το χταίνει για να μπορέσει να διασωθεί η χώρα μέσα στην Ευρώπη. Κυρία Υπουργέ, όρθια ένα και λεπτό σε να σας ρωτήσει, κυρία Τριανταφύλου, Έλλη. Ρεαλισμός είναι να κρίνει κανείς τη συνέπεια, κυρία Χρυστοφυλοπούλου. Θα πρέπει λοιπόν να εξηγήσετε γιατί επί 2,5 χρόνια δεν έγινε καμία διαρθρωτική αλλαγή. Αυτό προηγείται της δέσμευσης για μελλοντικό τρέξιμο των διαρθρωτικών αλλαγών. Εγώ θα σας πω ότι έγιναν πολλές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και στο χώρο της υγείας και στο χώρο της παιδείας και στο χώρο της διοίκησης, αλλά θα σας πω επίσης ότι ορισμένες διαρθρωτικές αλλαγές καθυστέρησαν. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ως πολιτικό σύστημα και ως πολιτεία τόσα χρόνια χαϊδέψαμε αυτιά συντεχνιών, συρθήκαμε πίσω από συντεχνίες και αυτά πρέπει να τελειώνουν. Γιατί μαζί με αυτά θα τελειώσει και ένα πολιτικό σύστημα. Μα τι μας εγγυάτε ότι θα τελειώσουν. Έτσι λέτε κάθε φορά σε εκλογές. Κάναμε λάθη, αλλά τώρα θα διορθώσουμε. Κύριε Οικονόμου, μιλάτε αυτή τη στιγμή λέγοντας σε ποιον. Εγώ απευθύνεσαι στους πολίτες και λέτε ότι κάναμε αυτά τα λάθη. Ναι, ναι. Ήρθε ο καιρός να αλλάξουν. Έτσι λέγατε και στις προηγούμενες εκλογές.
Με συγχωρείτε πολύ. Έχουμε κάνει πράξη, έχουμε κάνει αλλαγές. Έχουμε αναδιαρθρώσει προσωπικά εγώ 2.000 σχολεία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχουμε κάνει μεγάλες αλλαγές στα ασφαλιστικά ταμεία και αυτό που επί χρόνια δεν γινόταν, η συνταγογράφηση ηλεκτρονική, είδατε. Αλλά πετσοκόψατε και τις συντάξεις. Ναι, γιατί κύριε οικονόμου, δεν θέλαμε να πετσοκόψουμε τις συντάξεις, αλλά έπρεπε να. Οριζοντίως κιόλας. Ακριβώς έπρεπε να πάμε πιο γρήγορα στις διαρθρωτικές αλλαγές. Λέμε λοιπόν ευθαρσώς ότι το ζητούμενο είναι διαρθρωτικές μεταβολές στο κράτος, ανάσα με αναπτυξιακά μέτρα στην οικονομία. Και αυτό μπορεί να γίνει εφικτό και μπορεί και μέσα από την αλλαγή της Ευρώπης να γίνει εφικτό και τη διαπραγμάτευση πάλι θα κάνουμε. Και τρίτο. Και πολύ σημαντικό είναι το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής που εξαγγείλαμε, τα οποία πρέπει να έρθουν για τους συμπολίτες μας εκείνους που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Θα διαβάσω ένα μήνυμα με αυτό και με αυτό να κλείσουμε. Πληρώστε, λέει, πρώτα τους γιατρούς στο παιδόν, να μην περιμένουμε 8 ώρες κάθε φορά, αφού έχει ένα παιδίατρο και ένα χειρούργο για 100 παιδιά, και μετά θα τα συζητήσουμε. Ναι, ανάπτυξη όμως, ανάπτυξη που είπε ο κ. Σιμπολίδης, έκανε 22 μήνες ανάπτυξη. Εύκολα μπορείτε να μου πείτε για πολλά πράγματα που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Όχι. Που ταλαιπωρούν τον κόσμο. Παιδεία, υγεία είναι θέμα προτεραιοτήτων, από κόσμο δεν το ξέρετε. Βεβαίως είναι θέμα προτεραιοτήτων. Πού αλλού πήγαν τα λεφτά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ σας λέω λοιπόν, κύριε Λυριτζή, ότι θα μπορούσατε να μου πείτε πάρα πολλές τέτοιες μικρές λεπτομέρειες που υπάρχουν. Μα με συγχωρείτε, μιλάω. Με συγχωρείτε. Εντάξει. Δεν είναι λεπτομέρειες. Πολύ συγκεκριμένο. Νομίζω, μιλάμε για το πολύ συγκεκριμένο όταν γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια την ίδια ώρα που αλλάζει το κράτος, την ίδια ώρα που γίνονται διαρθρωτικές αλλαγές και υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές. Την ίδια ώρα πρέπει να διαπραγματευόμαστε το χρέος, να προχωράμε την οικονομία και κυρίως να είμαστε κοντά στην πολιτική μας. Αυτό είναι ένα τιτάνιο έργο και θα συνεχίσουμε με κοινότητα να το κάνουμε αν ο λαός μας εμπιστευτεί. Να πει μία φράση μόνο. Με συγχωρείτε, 5,5 χρόνια επανίδρυσης του κράτους και 5,5 χρόνια επανίδρυσης του κράτους και μου λέτε τώρα για μία διαδικτική αλλαγή. Όταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καραμαλή. Τρία παραδείγματα από την περιφέρειά μας, κυρία Χρυστοφυλοπούλου. Για την προχειρότητα της κυβέρνησης του Πασόκ. Ποιας κυβέρνησης του Πασόκ? Επίκαιρο, Αμυγδαλέζα. Ήρθε ο κύριος Σοχοίδης ξαφνικά. Τον κύριο Αβραμόπουλο τον ξεχάσατε. Ήρθε ο κύριος Σοχοίδης ξαφνικά να μας πείσει στην Αμυγδαλέζα, να βγάλει την Αμυγδαλέζα για το στρατόπεδο αυτό, δίπλα στο Μενίδη που γίνεται όλη διακίνηση των ναρκωτικών. Πράγματι δεν πρέπει να γίνει. Θα σας μιλήσω και αδέα. 4,5 μήνες σκοτωνόταν κόσμος γιατί η κυβέρνηση δεν μπορούσε να ακούσει μια πρόταση του Δήμου αναπτυξιακή, η οποία έλεγε να κάνει ένα καινούριο εργοστάσιο που θα δώσει και θέσεις εργασίας. Στην Αμυγδαλέζα. Το δεν λέτε. Πάρα πολύ. Είπα ότι η Αμυγδαλέζα είναι πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ναι. Εγώ στο Μενίδη, στο Μενίδη που γίνεται όλη η διακίνηση. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Δεν λέω ότι να μην γίνουν κέντρα. Να γίνουν Δεν λέω λαϊκιστικά να μην γίνουν στην Αττική. Προχειρότητα σχεδιασμού δεν είναι αυτό. Όχι κοντά σε κατοικημένε περιοχέ. Επιτυχία σε όλου, παρακαλώ. Κύριε Σιμπελέ, σε όλου τίτλοι ειδήσεων. Πού είναι, ρε παιδιά, η Άννα Μπουζδούκου? Να, τι εδώ, πλησίας. Έλα, καλημέρα, πάμε. Καλημέρα. Και πάλι πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις αυτή την ώρα. Ο Φρανσουά Ολάν με ποσοστό 28,8% είναι ο νικητής του πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών εναντί 26,1% του Νικολά Σαρκοζή. Τρίτη δύναμη με 18,5% η Μαρί Λεπέν, υποψήφια του ακροδεξιού Εθνικού Μετόπου. Η πρόοδος στην εφαρμογή του προγράμματος και η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πρώτο τρίμηνο του 2012 συζητήθηκε στη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών και της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του Ταμείου στην Ουάσιγκτον. Εντός της ημέρας, η Eurostat θα ανακοινώσει το έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας για το 2011. Συνολικά 36 κόμματα, συνδυασμοί κομμάτων και μεμονωμένοι υποψήφοι κατέθεσαν δηλώσεις συμμετοχής για τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στον Άριο Πάγο έληξε χθες.
Για τις πιο κρίσιμες εκλογές από τη μεταπολίτευση έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατά την ομιλία του στο Ζάπιο, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Ο κ. Σαμαράς δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση των πολύ χαμηλών συντάξεων. Είπε ότι θα καταργήσει το χαράτσι της ΔΕΗ, ότι θα μειώσει τους φόρους και ότι θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση για την αποπληρωμή των δανείων. Από την πλευρά του, Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε λόγο για ανεφάρμοστες εξαγγελίες και εμπόριο ψευδεστήσεων. Σημείωσε ότι κάθε παρουσίαση στο Ζάπιο ανατρέπει την προηγούμενη. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα των αγωνιζόμενων πολιτών που θέλουν αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια και κυρίως ειλικρίνεια και αλήθεια, ανέφερε σε προεκλογική του ομιλία στα Ιωάννινα ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ανεστάλλει η μακροχρόνια συμφωνία για την παροχή αερίου στο Ισραήλ από την Αίγυπτο. Σύμφωνα με τις εμπλεκόμενες εταιρείες, παραβιάστηκαν ρήτρες του συμβολέου. Στη Football League υποβιβάστηκαν Εργοτέλης Πανετολικός και Δόξα Δράμας. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Άννα μου. Να σας καλά. Καλημέρα. Καλημερίζουμε. Δεν σας δείχνω τους καλεσμένους. Όχι ακόμα, μετά τον καιρό για την έκπληξη. Πάρουμε και μια ανάσα, παιδί. Χριστίνα Σούζη για τον καιρό. Καλημέρα σας και πάλι. Άλλαξε τίποτα, κυρία Σούζη? Όχι. Άλλαξε, όχι. Λοιπόν, τα σημερινά τα έχουμε πει. Κάποιες απογευματινές μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Τρίτη, επίσης λίγες μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα εννοώ. Η θερμοκρασία 25 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη η πιθανότητα για λίγες μπόρες εκεί στα βόρεια ορεινά. Μάλιστα. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Γενικά ήθελος ο καιρός και ανοιξιάτικος με λίγα λόγια. Mm-hmm. Και Πέμπτη και Παρασκευή περίπου ίδιος καιρός. Μικρή πιθανότητα για τα βορειοανατολικά. Σαββατοκύριακο λες αλλάζει λίγο, έτσι. Το Σαββατοκύριακο μάλλον πέφτει λίγο η θερμοκρασία και μπαίνει ένα βοριαδάκι. Μάλιστα. Αλλά η άνοιξη καλά κρατεί, αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, Στήνα μου, καλημέρα. Καλά. Καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε, καλημερίζουμε. Λοιπόν, τώρα, να πούμε μια καλημέρα εδώ στον Αντώνη Τολιάρο, τον συνάδελφό μας. Που δεν μπορώ να το λέμε τώρα, κύριε Λιάρο, με συγχωρείτε. Δεν γίνεται. Αυτά δεν γίνεται. Είναι πολλά τα χρόνια γνωριμία. Η ερώτηση που πήγε και έμπλεξε, θα τα συζητήσουμε μετά. Θα τα συζητήσουμε συνέχεια. Κύριος Παύλος Σιούφας είναι εδώ από την Νέα Δημοκρατία στο νομό Καρδίτσας, υποψήφιος. Νέα υποψηφιότητα. Την περιοχή σου. Νομό Καρδίτσας και πληθύνονται οι καρδιτσιώτες. Κάτσε ρε παιδί, αυτό έχει υπάρξει στο νομό μας. Να μην εκπροσωπηθεί και ο νομός. Διακρίνω μια διαπλοκή στο τραπέζι, όντως. Ολοφάνε εδώ, Καλώς ήρθατε λοιπόν, κύριε Σιούφα. Λοιπόν, περίμενα να πούμε μια καλημέρα και στον Νίκο τον Ταχιάο, υποψήφιο βουλευτή με τη Δημοκρατική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη. Θα τον δούμε σε λίγο, παιδιά. Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται. Εδώ, κοιτάξτε. Εδώ είναι. Επίσης η διαπλοκή και εδώ η παλιά μας γειτονιά. Θέλω να πω γιατί είναι η παλιά μου γειτονιά. Ακριβώς. Πλατεία Αμερικής, ναι. Στο Άττικα, εμείς έχουμε μεγαλώσει, έχουμε δει τις ταινίες. Στο Άττικα τον κύριο. Και άλλα πράγματα. Αυτό που βλέπετε είναι το Άττικα. Κοιτάξτε εδώ. Το αυτή Άττικα, η τρύπα. Αφού χαρακτηρίστηκε πρώτα ως διατηρητό, μετά αποχαρακτηρίστηκε και γκρεμίστηκε και θέλανε να το κάνουν πολυκέντρο. Δεν έγινε λοιπόν το πολυκέντρο. Το παράτησε όλος έτσι όπως το βλέπετε. Από 8 έχει μείνει έτσι. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν, όπως λένε οι ειδικοί τουλάχιστον, τα θεμέλια των γύρω πολυκατοικιών. Όχι, όπως λένε οι ειδικοί. Φόραξαν στους κατοίκους και καθόλου τα διαμερισμάτων και του λένε φυγέτε. Έτσι. Θα γκρεμιστούν τα σπίτια, θα πέσουν. Γιώργο Τσελίκα, για λέγε. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Πλατεία Αμερικής 3 είμαστε εδώ. Κάποτε ήταν, όπως λέμε, ο θρηλυκός σηματογράφος Άττικα. Ναι. Βλέπετε αυτό το σκάμα 15 επί 50, περίπου 700 τετραγωνικά. Βάθους 15 μέτρων. Έχει γίνει λοιπόν μια αντιστήριξη των πρανών εσκαφής. Ναι. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως. Ναι. Έτσι. Διότι έχω με χαρτί με έγγραφο, έχει γίνει αναγκαστική. Και ολική αχρηστία όλων των όμορων. Είπαν δηλαδή στους κατοίκους να σηκωθούν να φύγουν, Γιώργο. Δίπλα μου έχω τον κύριο Σταματιάδη Αχιλλέα που μένει ακριβώς. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να κενωθούν παιδιά 150 οικογένειες. Είναι όλα αυτά. Θα μας τα πει εκτέλεσε ο κύριο Σταματιάδη Αχιλλέα που μένει εδώ στην πολυκατοικία. Πείτε μας λοιπόν, κύριε Αχιλλέα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ έγινε μια βαθιά εξκαφή, η οποία ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2008 με έργα προσωρινής αντιστήριξης. Σύμφωνα με μελέτες των μηχανικών, ο σκελετός της πολυκατοικίας θα έπρεπε να έχει αρχίσει να σηκώνεται από με το τέλος των εργασιών της προσωρινής αυτής αντιστήρησης. Και γιατί δεν έγινε? Ο κατασκευαστής επικαλείται λόγους οικονομικής δυσφαγίας. Έχει μείνει από λεφτά. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Η πολιτεία τι κάνει για αυτό το πράγμα? Έλατε. Έχουμε απευθυνθεί σε όλους τους δήμους, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στο δήμαρχο, σε όλους. Τώρα που είμαστε προεκλογικά, κάτι μπορεί να κάνει. Αντίο δεν σα έβλεπα καλά. Ας ελπίσουμε. Αλλά όντως τώρα σας καλούν να φύγετε από τα σπίτια και από τα μαγαζιά. Αλλά πρέπει να φύγουμε εντός 10 ημερών από τα σπίτια μας. Α, τόσο σύντομα. Δηλαδή είναι κινδυνεύεται πραγματικά ή το λένε τώρα για λόγους. Τι για λόγους, εγώ τι. Υπάρχει όντως κίνδυνος. Εν δυνάμει. Εν δυνάμει. Η αντιστήριξη είναι προσωρινά. Αν γίνει κάποιο σεισμός, κινδυνεύουμε. Και πού θα πάτε, ρε παιδιά?
Αυτό δεν το. Θα φύγετε εσείς, τι θα κάνετε, τι σκέφτεστε να κάνετε. Εμείς προσπαθούμε ακόμα, το παλεύουμε, να δούμε μήπως βρεθεί κάποια λύση. Να φιλοτιμηθεί. Αλλά το θέμα είναι μόνο αυτό. Άντε και εμείς φύγαμε. Ναι. Όποιος μπορέσει να φύγει. Το θέμα είναι τι θα γίνει εδώ, θα ερημώσει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Δεν φαντάζομαι, πιστεύω ότι κάποια λύση θα βρεθεί. Απλά αυτό που κάνετε πάντως τώρα είναι σημαντικό, γιατί πιέζετε σε μια στιγμή που είναι πιο αδύναμο λίγο το σύστημα και μπορεί να υπάρξει κάποια λύση. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά ξεπερδέματα. Καλά ξεπερδέματα. Τι να πει κάτι τώρα. Και αυτό ήταν και ιστορικό σχηματογράφο, Άττικα. Ναι, ρε παιδί μου. Να πω κάτι, συνάδελφοι. Θα πει, Σαντώνη. Είναι θέμα πολιτικής ιδεολογίας αυτό το πράγμα. Δεν τρελαίνει, Σαντώνη. Πραγματικά είναι τρελαίνει. Είναι θέμα Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω εγώ. Όχι. Κοινή λογική. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο να ασχοληθεί. Ακριβώς. Αυτό όμως είναι τρομερό, άμα το σκέφτεται κάτι. Είναι αυτό που μας έλεγε κάποτε ένας παλιός πολιτικός. 9 στις 10 φορές λέει έχει γίνει μη. Δεν είναι θέμα στρατηγικής και πολιτικής. Ακριβώς. Είναι και πυροβόλ και τα λοιπά. Ακριβώς. Τώρα όμως, Αντώνη μου, καταρχήν να την κάνω αυτή την ερώτηση, ήθελα να την ρωτήσω και από προχθές. Γιατί πήγε να μπλέξει. Γιατί πήγε να μπλέξει. Εδώ σου λέει είσαι απέναντι σε αυτόν που του κάνει την ερώτηση. Ναι, ναι. Έτσι, άρα τον έχει υπό έλεγχο. Γιατί θες να μπει στη θέση αυτού που γίνεται. Και να μας πεις πώς είναι απέναντι, ρε παιδί, στην πλευρά. Καταρχήν, εντάξει, είναι οι πρώτες στιγμές, αλλά τηλεοπτική εμφάνιση δεν έχω κάνει, είναι η πρώτη. Έχω κάνει ραδιοφωνικές, αλλά είναι διαφορετικό. Έχεις κάνει άλλο τύπο εμφάνιση τηλεοπτικές. Λοιπόν, γιατί. Κοίταξε, υπάρχει μια μηχανία, δεν έχω μηχανία στην κάμερα, έχω μηχανία στο να αντιμετωπίσω πλέον τις ερωτήσεις. Πώς ένας δημοσιογράφος σκέφτεται, ας πούμε, και λέει εγώ θα μπλέξω με την πολιτική, γιατί. Κοίταξε να δεις, καταρχήν πολιτική στάση είναι η δημοσιογραφία, έτσι. Δεν νομίζω. Καλά, όχι κομματική, αλλά πολιτική στάση. Παίρνει θέση στα πράγματα αρκετές φορές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι δύο παράλληλες διαδικασίες, η πολιτική και η δημοσιογραφία. Κάποια στιγμή υπάρχουν πολιτικοί που λοξοδρομούν και θέλουν να κάνουν εκπομπές στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που πιο εύκολα περνάνε στο πέρα. Λέει ένας κόσμος ότι οι υποψηφιότητες των δημοσιογράφων επιβεβαιώνουν ότι απουσιάζει αντικειμενικότητα. Διότι την ώρα που ο δημοσιογράφος μπαίνει στον κομματικό σχηματισμό, αποδεικνύει, λέει αυτή η άποψη, ότι με την προηγούμενη διαδρομή δεν ήταν και αμέμ του πολιτική συνθήκη. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε συναφών επαγγελμάτων. Αυτό δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί όλοι, είτε είμαστε δημοσιογράφοι είτε όχι, έχουμε μια πολιτική συγκρότηση. Έτσι δεν είναι. Προφανώς, αλλά. Ακόμα και οι δημοσιογράφοι που βγαίνουν στην κάμερα, χωρίς να έχουν συγκεκριμένη δημόσια πολιτική τοποθέτηση, έχουν μια πολιτική συγκρότηση. Mm-hmm. Άρα όλα τα βλέπουν μέσα από αυτό το πρίσμα αναγκαστικά. Ακριβώς. Την ανάλυση τους την κάνουν μέσα από αυτό το πρίσμα. Η τεχνική και η δυνατότητα, η δική μας, είναι να μην το εκφράζουμε δημόσια. Mm-hmm. Πιστεύω ότι δεν μου ξέφυγε. Και αν μου ξέφυγε κάποιες φορές, ήταν τόσο λίγες, που νομίζω δεν με χαρακτήρισε. Mm-hmm. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Και στο δελτίο, ειδικά το μεσημεριανό, το ξέρετε, mm-hmm. ήταν ένα δελτίο το οποίο δεν είχε σχόλια. Mm-hmm. Είχε, αν θέλετε, ένα σχολείο στο τέλος. Είχε ένα σχολείο, αλλά τα έλεγες. Τα έλεγες, Αντώνη. Γιατί είμαι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, έχω ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και, εν πάση περιπτώσει, έβλεπα κάτι το οποίο δεν άντεχα να μην το πω. Ακριβώς. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξε καμία κατηγορία από κάποιο. Από κάποια συγκροτημένη. Ναι, ότι πήρε θέση και δεν με κατηγόρησε κανείς εδώ. Ότι. Ποτέ δεν υπόθηκε αυτό. Αυτό είναι παιδί μου, αλλά γιατί να μπλέξει κανείς τώρα μια πολιτική. Δεν προσφέρει, γιατί. Την ώρα που τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Χρειάζεται, πολλοί λένε, να στο πω και αυτό, και χρειάζεται και εξειδικευμένη γνώση. Και χρειάζεται έτσι και μια πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ο βουλευτής πια πρέπει να είναι πολύ διαβασμένος, πάρα πολύ προσεκτικός. Δεν είναι ψηφίζουμε το ότι μας φέρει το κόμμα και έπαψε πια να υπάρχει αυτή η πρακτική. Γιατί να μπει κανείς σε αυτό. Εκτιμώ ότι όσο ενημερωμένος και αν είναι κάποιος, αν δεν συμβουλευτεί τους ειδικούς, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη σύγχρονη πραγματικότητα που είναι σύνθετη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι, επειδή έχουν ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους, έχουν το στοιχείο του πώς έχουν την ικανότητα να κρίνουν καταρχήν, mm-hmm. να κρίνουν σχετικά γρήγορα και να δουν προς ποια mm-hmm. κατεύθυνση μπορούν να κινηθούν, και από εκεί και πέρα χρειάζεται δουλειά. Mm-hmm. Χρειάζεται διάβασμα, έτσι, δουλειά, έτσι, και να μπορείς να περνάς στον κόσμο. Η περιφέρεια, Αντώνη, στο υπόλοιπο. Πολύ δύσκολη περιφέρεια. Βεβαίως, δεν μπορούσα να πάω σε άλλα. Φτώχεια, με πολλά. Δεν μπορούσα να πάω σε άλλη, περιφέρεια, γιατί mm-hmm. θα ήταν σαν να εκμεταλλεύουμε μόνο και μόνο την αναγνωρισιμότητά μου. Μένεις στην περιφέρεια αυτή. Εγώ έχω γεννηθεί στο Λαύριο. Οι γονείς μου, ο πατέρας μου πλέον μένει εκεί. Έχω σπίτι εκεί. Είναι φίλοι μου εκεί. Εκεί πήγα σχολείο. Στο δημοτικό, βεβαίως, έχω σχέση. Άρα ανοίξει εκεί τελείως. Λαυριώτης. Είναι Λαυριώτης. Δεν είμαι Αθηναίος. Και δεν έβλεπα που θα
πώς μπορώ να ξεκινήσω ηθικά από οποιοδήποτε άλλο μέρος. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και πάμε στον κύριο Σιούφα, λοιπόν, Αντώνη, μου θα ξαναρθεί. Να προσθέσω ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, μα πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Mm. Αυτό με έχει συγκλονίσει ο θυμός του κόσμου, αλλά πιστεύω ότι επειδή είμαι άφθαρτος. Αν το βλέπω, λέει. Επειδή είμαι άφθαρτος, μπορώ να προσφέρω. Μακάρι. Κάδουμε. Πάμε στον κύριο Σιούφα, που εγώ θα ήθελα πρώτα, τα λέγαμε και στο ράδιο προχθές με τον κύριο Σιούφα, στο Sky. Αλλά θέλω να μας πει πρώτα απ' όλα γιατί. Και... βγάλαμε τους δικούς μας τώρα. Ναι, 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 λέω λοιπόν να μας πει πρώτα γιατί. Εάν έχει και ποια συγγένεια με τον κύριο Δημήτρη Σιούφα, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής. Ναι. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί το ρωτάει ένας κόσμος, κύριε Σιούφα, και υπάρχουν και παραξηγήσεις. Έχω ακούσει ότι είμαι γιος του, ότι είμαι αδελφός του, ότι είμαι γονός του, ανεψιός του. Τα πάντα. Μόνο πατέρα αυτό δεν έχω ακουστεί. Ότι είμαι. Με τον Δημήτρη τον Σιούφα είμαστε τρίτα ξαδέρφια. Και είμαστε συγχωριανοί. Καταγόμαστε από το ίδιο χωριό. Δεν σας στήριξε δηλαδή ο ίδιος, δεν σας προώθησε, όπως λέγεται. Δεν είχε καμία σχέση με τη δικιά μου επιλογή. Μάλιστα. Η επιλογή δικιά μου έγινε τον περασμένο Ιούλιο, όταν με κάλεσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ίσως και πρώτο από όλους τους καινούργιους υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας, και μου ζήτησε να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Καρδίτσα. Αυτό δεν το ήξερε κανένας, το ήξερα εγώ και η οικογένειά μου. Μάλιστα. Και εκεί ακριβώς. Κύριε Σιούφα, τι δουλειά κάνετε? Είμαι δικηγόρος και ασχολούμαι με ένα. Γιατί αυτή τη δουλειά για public στέμματα. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω πριν. Είναι πιο απλό το πράγμα από ό,τι είπε ο κύριος Λιάρος. Ότι όταν με κάλεσε ο πρόεδρος στο γραφείο του, με τα λόγια που μου είπε και που αναφερόταν στο άτομό μου, ένιωσα ότι δεν πρέπει να αρνηθώ, ότι θα το προσβάλλω εάν αρνηθώ. Και έτσι μπήκα σε αυτό το παιχνίδι. Το θετικό είναι ότι έχετε ένσημα, κύριε Σιούφα. Ναι, ναι. Είστε 30-35 χρόνια στη δουλειά σας. Γιατί μερικοί, γιατί μερικοί έχουν μπει από δουλειά. Ακριβώς. Δεν ξέρουν τι θα πει δουλειά καν. Είναι ένσημα όχι μόνο καθημερινών, είναι και Σαββάτων και Κυριακών και Αργιών. 35 χρόνια και θα έλεγα και όχι μόνο τα χρόνια της κυκλοφορίας, αλλά και τα χρόνια τα παιδικά μου και τα μαθητικά χρόνια, τα καλοκαίρια, είχαν ένσημα δουλειάς σκληρής και θα έλεγα δουλειάς που δεν ήταν καθόλου εύκολης, αλλά πολύ σκληρής. Για να πάμε και σε έναν ακόμα από τους υποψηφίους να κάνουμε αυτή την πρώτη παρουσίαση στον καλεσμένο μας, τον κύριο Ταχιάο. Εγώ το θυμάμαι τον κύριο Ταχιάο, θέλω να σας πω, επειδή σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ταχιάος κατεβαίνει με τη Δημοκρατική Συμμαχία, υποψήφιος βουλευτής. Τα χρόνια εκείνα τα παλιά, κύριε Ταχιάος, ήταν πρόεδρος ο ΝΕΔ τότε, εκεί στην περιοχή. Είχατε πολύ έντονη δραστηριότητα, μετά εξαφανιστήκατε, οφείλω να πω, από τα πολιτικό. Ασχοληθήκατε περισσότερο με τα επαγγελματικά σας. Για να πούμε στον κόσμο. Ποιο είστε, τι κάνετε, δύο λόγια έτσι να σα γνωρίσει ο κόσμος. Ασχολήθηκα με τα επαγγελματικά και τα αυτοδιοικητικά. Καταρχήν, καλημέρα σας, κύριε Βουλευτή. Καλημέρα, συνομιλητές. Ασχολήθηκα με τα επαγγελματικά μου και με τα αυτοδιοικητικά. Ήμουνα για 20 χρόνια δημοτικός σύμβουλος στη Θεσσαλονίκη και αντιδήμαρχος. Έχω περάσει από δύο σημαντικά πόστα, από το πολιτισμό και από το αρχιτεκτονικό. Είμαι σχετικά παλιά καραβάνα, όπως επιβεβαιώνετε και εσείς, κύριε Λυριτζή. Ναι, ναι. Δεν είμαι καινούργια new entry στην πολιτική. Αλλά είμαι από τους ανθρώπους που είχαν το ψώνιο της πολιτικής, αν θέλετε, από πολύ μικρή, από την δάπνο του Φουκού. Βεβαίως, η σημερινή Νέα Δημοκρατία εμένα δεν με χωρούσε πλέον. Δεν με χωρούσε αυτό το εθνικιστικό. Γιατί στένεψε, λέτε, Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν σας χωράει. Το λέτε εθνικιστικό ακροδεξιό μόρφωμα. Βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία έτσι που έχει διαμορφωθεί σήμερα από το Σαμαρά είναι αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Είναι αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, δεν έχει καμία σχέση ούτε καν με τη Νέα Δημοκρατία του Μεσαίου Χώρου. Εγώ δεν ήμουν υποστηρικτής του Μεσαίου Χώρου, κύριε. Δεν ήθελα αυτόν έτσι τον ιδεολογικό χυλό. Είμαι απόψεων ξεκάθαρα φιλελεύθερων. Αυτή είναι η δικιά μου πολιτική τοποθέτηση. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι αυτό το οποίο σήμερα παρουσιάζεται ως Νέα Δημοκρατία μπορεί να φέρει οτιδήποτε από εκείνο το αρχικό όραμα του Καραμαλή. Μα εδώ ο πρόεδρος, ο κύριος Σαμαράς, έκανε, όπως είδατε, κήρυξε επανστρατιά και είπε ότι και η Ντόρα χωράει στο κόμμα. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει αφορούσε και την κυρία Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη και το κόμμα της Δημοκρατικής Συμμαχίας σε ένα πιθανό σχήμα αύριο δεν θα έπαιρνε μέρος. Βεβαίως θα έπαιρνε μέρος. Βεβαίως θα έπαιρνε μέρος, γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν μου λέτε όμως ακροδεξιό, μόρφωμα κτλ., πώς θα πάτε με ένα μόρφωμα? Ακραίο. Χαρακτήρα, ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπορεί να σας προστατέψω. Από την άλλη μεριά, επιτρέψτε μου να πω ότι ο Σαμαράς αποδεικνύει ότι υπό την πίεση των πραγμάτων τελικά προσχωρεί στο ρεαλισμό. Πρώτον. Και δεύτερον, πρέπει να πω ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι.
σοβαροί άνθρωποι και η ίδια η τοποθέτηση του κόμματος, μάλιστα δεν ξέρω αν είδατε τα πρόσφατα δημοσκοπικά δεδομένα, δείχνει ότι σε ποσοστό πάνω από 90% και είναι η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ, για να μην αδικούμε και το αντίπαλο κόμμα εξουσίας, ας πούμε, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό πάνω από 90% επιμένουν στην παραμονή στο ευρώ. Στο δικό μας κόμμα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 100%. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο ενοποιητικό των κομμάτων του αστικού χώρου, το οποίο μπορεί να δώσει μια μελλοντική κυβέρνηση. Και νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η άποψη της κυρίας Μπακογιάννη ότι βεβαίως. Στη Βουλή θα μπείτε, κύριε Ταχιάου. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό για να πάτε σε μια κυβέρνηση. Πρέπει να έχετε μπει πρώτα στη Βουλή. Θα μπείτε στη Βουλή. Μα θα πούμε. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά για την Δημοκρατική Συμμαχία. Θα μπούμε στη Βουλή. Ο κύριος Ταχιάς έδωσε μια καλή πάσα για να συζητήσουμε και με τους κυρίους. Είναι μια βάση, Αντώνη, συνεργασίας ή συμμαχικής κυβέρνησης για μετά τις εκλογές, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, αν δεν υπάρξει, όπως όλα δείχνουν, αυτοδυναμία, αυτή η προοπτική, αυτό που λέει δηλαδή ο κύριος Ταχιάς, ότι τα δύο μεγάλα κόμματα και άλλα όμως κόμματα. Συμφωνούν στο βασικό άξονα. Συμφωνούν στο βασικό άξονα. Η πορεία της χώρας στην Ευρώπη. Στους βασικούς στόχους. Όχι μόνο στόχους. Και στον τρόπο. Και πορεία της χώρας στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη και στο πλαίσιο που έχουν συνυπογράψει κτλ. Είναι αυτό μια κοινή βάση ή χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ή πρέπει το ΠΑΣΟΚ να διερευνήσει και τη δυνατότητα δημιουργίας και άλλου τύπου κυβέρνηση. Άλλα κόμματα. Να αριστερά, ας πούμε. Το καλό θα ήταν, νομίζω, το έχετε πει και εσείς στις εκπομπές σας, αλλά είναι και αυτονόητο ότι όσο σε αυτή την πολύ κρίσιμη που εγώ τουλάχιστον. Από το 1973 που τέλειωσα, που μπήκα στο Πανεπιστήμιο και μετά, δεν θυμάμαι σοβαρότερη κρίση. Οι παλιότεροι από μένα ενδεχομένως να θυμούνται τον πόλεμο. Οι συνέπειες που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση είναι συνέπειες ενός πολέμου, άλλου είδους πολέμου, αλλά με πολλά θύματα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε στα ελάχιστα, όχι μόνο τα δύο μεγάλα κόμματα, θα έλεγα και άλλα κόμματα. Από την αριστερά ενδεχομένως. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Φωτσοκουβέλης δεν μπορούσε να συνεργαστεί. Ο κ. Βενιζέλος σου επιτέθηκε πολύ τον κ. Επιτέθηκε γιατί καταλαβαίνουμε ότι επειδή πηγαίνουμε σε μια αντιπαράθεση την Κυριακή των εκλογών, θα πρέπει να συσπυρώσουμε τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, θα πρέπει να δούμε πού μπορούν να συμφωνήσουν σε μια μίνιμουμ βάση. Αυτό δεν έκαναν με την κυβέρνηση Παπαδήμου. Αυτό έκαναν. Αναγκαστικά. Είναι προφανές, βεβαίως, ότι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος πρέπει να απαντήσει στην επίθεση που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι προφανές ότι πρέπει να απαντήσει στις επιθέσεις που δέχεται από την αριστερά, από τον κύριο Κουβέλη και από τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορεί να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια και να δέχεται τα πειρά. Μα και χθες απάντησε και στο οικονομικό από πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές αυτό που λέει, ότι κοιτάξτε, έχουμε δώσει στοιχεία του τι θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχει η βάση, υπάρχει και η επιβολή, αν θέλετε, από τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει. Η μίνιμουμ συμφωνία υπάρχει. Πρέπει να δούμε πώς θα επενδύσουν οι πολιτικές δυνάμεις πάνω για ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι μια ισχυρή πίεση που δέχεται το κόμμα σας προεκλογικά. Σου λέει, για κάτσε ρε παιδί. Εσύ προσπαθείς να ισορροπήσεις ανάμεσα στο αντιμνημόνιο της πρώτης περίοδου και στο μνημόνιο της δευτέρας περίοδου. Και ενώ έχεις υπογράψει από κοινού με το ΠΑΣΟΚ τα βασικά, παίζεις προεκλογικά σαν να ήσουν στο αντιμνημόνιο της πρώτης περίοδου για να κερδίσεις ψήφους. Στέκει όμως αυτό ως υπεύθυνη στάση για το αύριο. Να πω πρώτα τόσο κάτι. Θα διαφωνείτε, βεβαίως, να πω κάτι πρώτα από αυτά που είπε ο κύριος Λιάρος. Παρακαλώ. Ότι δηλαδή η κυβέρνηση που υπήρξε, η κυβέρνηση Παπαδήμου δηλαδή, ήταν μια κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να είναι και πρότυπο για την. Να είναι πρότυπο συνεργασίας για μετά τις εκλογές. Για το μέλλον. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Εκεί υπήρξε συγκυβέρνηση, μάλλον ψήφος ανοχής της Νέας Δημοκρατίας και συμμετοχή. Και συμμετοχή της, τώρα, με τέσσερα πρόσφατα. Μην παίζουμε με τα λόγια. Δεν με ιδέα. Συγκυβέρνηση. Αλλά εκεί δεν υπήρξε το ουσιαστικότερο κομμάτι που υπάρχει πάντα σε κυβερνήσεις συνεργασίας που θέλουν να κυβερνήσουν. Δηλαδή δεν υπήρξε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε ήταν καθαρά το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα κυβερνητικά οφίτσια. Η Νέα Δημοκρατία συμμετείχε για τρία πράγματα. Να υπογραφεί, να δοθεί η έκτη δόση, να υπογραφεί η δανειακή σύμβαση. Τώρα γιατί δεν μπορείτε να κάνετε πάλι ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Θέλω να πω, απαντώντας στον κύριο Λυριτζή, ότι είναι ενδεχόμενο και μεγάλο κιόλας την Δευτέρα των εκλογών να μην υπάρχει αυτοδυναμία. Βεβαίως. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας. Το να πάμε σε εκλογές ενδεχόμενα να αποτελεί ακόμα μια περιπέτεια. Η κυβέρνηση όμως που θα προκύψει, από οποιαδήποτε κόμματα και αν προκύψει. Εσείς θα δεχτείτε να μην είναι πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς, αν εγώ προσωπικά πρώτο κόμμα. Όχι. Όχι. Αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, δεν θα δεχτώ. Εκείνο όμως που θα,
θα πιστεύω ότι θα γίνει, όποια κόμματα και αν συμμετάσχουν, η Νέα Δημοκρατία, η Δημοκρατική Συμμαχία, αν θα μπει, το ΛΑΟΣ, αν θα μπει, το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να έχουν ένα μήνυμο πρόγραμμα κυβερνητικό. Αντήρητα. Υποχρεωτικά θα πρέπει να το συμφωνήσουν. Αναντήρητα, αλλά λέμε ότι η βασική υποχρέωση υπάρχει. Να πιάσουμε κάποιους στόχους που μας έχουν επιβάλει οι δανειστές. Σαφώς αυτά. Δεν γίνεται να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε σε αυτό. Οι βασικοί στόχοι πάντα θα υπάρχουν. Βεβαίως, αφού τους έχετε υπογράψει, και βεβαίως, εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Αν αφήσουμε να περάσει χρόνος με μόνη υποχρέωση να υλοποιήσουμε την Δανειακή Σύμβαση, το χάσαμε το παιχνίδι. Αν αφήσουμε δύο χαμένα χρόνια, να μην επενδύσουμε σε αυτή την κατάσταση της συνεργασίας που θα μας επιβληθεί, που θα έχει δημιουργηθεί, που θα τα έχουμε καταφέρει. Και να μην φτιάξουμε και κάποια άλλα πράγματα ακόμα, θα έχουμε χάσει. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα γυρίσουμε. Ο τρόπος, δηλαδή η μορφή της συνεργασίας, θα πρέπει να δείξει τον τρόπο που θα φτάσουμε, που θα συγκυβερνήσουν ή που θα είναι η κυβέρνηση συνεργασίας αυτή. Δεν διαφωνούμε όσον αφορά τους στόχους που υπάρχουν. Τον τρόπο, λέτε. Τον τρόπο, εκεί θα πρέπει. Ελάτε, κύριε Ταχιάο, να κάνουμε το διάλειμμα για να έχετε όλο τον χρόνο μετά. Θα ξεκινήσουμε με εσάς, Λοιπόν, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε τον κύριο Ταχιάο από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε εδώ με τους εκπροσώπους ΠΑΣΟΚ, ΝΟΥΔΟΥ, Δημοκρατικής Συμμαχίας, αυτό το πάνελ. Έτσι κι αλλιώς. Κοίταξε, τώρα δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε δύο πάνελ τη μέρα για να προλάβουμε. Για να χωρέσουμε όλα τα κόμματα. Στην πραγματικότητα, 10 μέρες μας έχουν. Βέβαια, εγώ θέλω να διαμαρτυρηθώ εντόνως εδώ στους παράγοντες. Διότι είναι 36 κόμματα. Εντάξει. Και πρέπει να έρθουν και ορισμένα από αυτά. Τυρανοκτόνη και τα λοιπά. Αυτό είναι το 36ο, παιδιά, καταπληκτικό κόμμα. Λοιπόν, πάμε, κύριε Ταχιάο, είχατε ζητήσει το λόγο. Φαντάζομαι για να σχολιάσετε και αυτά που λέγονταν. Ελάτε. Ναι, θέλω να σχολιάσω αυτά που λέγονταν, αλλά να προσθέσω ότι αυτό που είπε ο κ. Λιτζής ήταν πάρα πολύ σωστό. Εγώ θα σας πρότεινα να βγάζετε και τη Χρυσή Αυγή στη τηλεόραση. Μας το λένε και άλλοι αυτό. Γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος το τι θα ψηφίσει. Το θεωρείτε πραγματικό κίνδυνο, μια και αναφερθήκατε. Το θεωρώ πραγματικό κίνδυνο, ναι. Το βλέπω μπροστά μου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν στην αυτοκαταστροφή. Σου λέει, δεν με νοιάζει να φύγουμε από το ευρώ, να καταδικάσουμε τους πολιτικούς. Αφού θα φύγουμε από το ευρώ και θα καταστρέψουμε τη χώρα, ας ψηφίσουμε Χρυσή Αυγή. Αλλά αυτόν τον χώρο, κύριε Ταχιάο, τον άφησε η άλλη πολιτική. Και έρχεται και τον καλύφτει τώρα ένα κομμάτι τουλάχιστον η Χρυσή Αυγή. Έτσι δεν είναι? Αυτό το χώρο, κύριε Οικονόμου, τον δημιούργησε αυτή η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που τη χαρακτήρισα προχθές όπως τη χαρακτήρισα. Προηγουμένως όπως τη χαρακτήρισα, αυτή η ηγετική ομάδα με αυτές τις αντιμνημονιακές κορώνες οι οποίες οδήγησαν τους Έλληνες σε λάθος κατευθύνσεις. Μάλιστα. Κυρίως αυτή. Και βέβαια και η υποκρισία του Γιώργου Παπανδρέου. Επιτρέψτε μου όμως να πω και να πάμε στην κουβέντα ότι η Δανειακή Σύμβαση είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Το οποίο καλώς ή κακώς μας δεσμεύει. Είμαστε δέσμοι της Δανειακής Σύμβασης. Είμαστε δέσμοι όλοι και κυρίως οι κύριοι Βενιζέλος και Σαμαράς. Να μην γελιόμαστε, αυτοί μας οδήγησαν εκεί. Ο κύριος Βενιζέλος έδιωξε την Τρόικα την άλλη μέρα, ούτε κολτούμα δεν χρειάστηκε να κάνει. Αλλά εσείς δεν διαφωνήσατε, κύριε Ταχιάο. Η κυρία Μπακογιάννη υπέρυνε από ό,τι κατάλαβα. Στην Δανειακή Σύμβαση λέτε όχι στο μνημόνιο. Δεν λέτε όχι. Εκεί ήθελα να καταλήξω, επιτρέψτε μου όμως να σου πω. Ας παραλείψω λοιπόν την κολτούμα του κυρίου Σαμαρά, να μην τη σχολιάσω. Πάμε στη δική μας τη θέση. Εμείς. Προφανώς είμαστε συνεπείς στην τοποθέτηση την οποία είχαμε. Είμαστε συνεπείς στην τοποθέτηση ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τον ευρωπαϊκό δρόμο και πρέπει να κάνει τεράστιες μεταρρυθμίσεις, μεγάλες αλλαγές, επώδυνες πολλές φορές, άρα πάρα πολύ χρήσιμες και αναγκαίες. Αλλά ξέρετε, όμως κατηγορείστε ότι είστε έτοιμοι ως κόμμα, στο όνομα της ευρωπαϊκής προοπτικής, να δεχθείτε χωρίς συζήτηση τα πάντα. Δηλαδή, εδώ δεν είναι στοιχεία διαπραγμάτευση όλα. Δανειακές συμβάσεις, μέτρα κτλ. Δεν είναι με στη διαπραγμάτευση. Στο όνομα της Ευρώπης. Όχι, δεν είναι έτσι. Όλα αποδεκτά. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Στο όνομα της Ευρώπης θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μείνουμε μέσα στην Ευρώπη. Αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτοί οι οποίοι οδήγησαν σε αυτή την εικόνα δεν είμαστε εμείς. Είναι ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς με την προηγούμενη στάση τους. Ο ένας σας είπα έδιωξε την Τρόικα, ο άλλος έκανε την κολουτούμπα. Τι έπεισαν τους ξένους, τους δανειστές μας, τους συνεταίρους μας, αν θέλετε, τους έπεισαν ότι η Ελλάδα είναι ραγιάδες, τους πατάς, τους χτυπάς και μετά έρχονται και σε προσκυνάνε. Ακριβώς αυτό έκαναν. Εάν υπάρχει ένα κόμμα και ένα πρόσωπο το οποίο είναι συνεπές στην πολιτική του και συνεπές στην προσέγγιση του θέματος, αυτό είναι η Δημοκρατική Συμμαχία και η Ντόρα Μπακογιάννη. Κύριε Ταχιάο, η Ντόρα Μπακογιάννη δεν συμμετείχε στην κυβέρνηση Καραμαλή. Από παρθενογένεση βγήκαμε όλοι. Όχι βέβαια. Γιατί αυτό που καλούμαστε να διαχειριστούμε τώρα είναι αυτό που προέκυψε από το 2009 και μετά, έτσι. Και μέχρι το 2009 προφανώς, δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου. Μην τα βάζουμε στον χρόνο. Ούτε ο Βαγγέλης Παπαγιάννη έχει το μερίδιο της ευθύνης της. Έτσι, μπράβο. Ναι, να το βάζουμε στη συζήτηση όμως. Γιατί καλούμαστε να διαχειριστούμε ένα αποτέλεσμα το οποίο μας έχει προκύψει όχι ξαφνικά,
αλλά σε μια πορεία των και βεβαίως δεν φταίει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα αποφύγω αυτή τη συζήτηση. Φταίει και το Πασόκ το προηγούμενο. Να του συμφωνήσουμε. Αλλά τώρα καλούμαστε να διαχειριστούμε συνέπειες πολλών Ωραία. Ετών από τις οποίες κανένας εκ των παριστάμενων πολιτικών τουλάχιστον δεν είναι απ' έξω. Ελάτε, λοιπόν. Ας την κλείσουμε αυτή την κουβέντα και ας δούμε το μέλλον. Αφήστε λίγο τις ευθύνες. Προφανώς και τώρα, Πακογιάννη, τώρα μην ξεγελιόμαστε. Είναι μια πολιτικός η οποία για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα ήταν στο προσκήνιο. Για το διάστημα μέχρι το 2009, από το 2006, που μετέσχε στην κυβέρνηση Καραμαλή, βεβαίως ως Υπουργός Εξωτερικών, έτσι όσο είχε ως Υπουργός Οικονομικών, έχει τις συλλογικές ευθύνες, τις ίδιες που έχει ο Καραμαλής, τις ίδιες που είχαν πάρα πολλοί επώνυμοι υπουργοί της προηγούμενης κυβέρνησης. Αλλά φταίει όλο το πολιτικό σύστημα για το που καταντήσαμε. Δεν χρειάζεται τώρα να το σχολιάσουμε. Αυτό ο κόσμος νομίζω το έχει χωνέψει. Σωστό. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι το εξής. Η Ντόρα έχει τη δυνατότητα να σταθεί απέναντι στους εταίρους δανειστές, να επαναλάβω το θέμα μας, ισότιμα, να συζητήσει μαζί τους, να διαπραγματευτεί μαζί τους. Αυτό το έχει αποδείξει. Και το έχει αποδείξει μέσα από τη δουλειά που κάναμε στο Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Κόμμα, το οποίο ξέρετε είναι και ο Ταμείας της Ευρώπης, κρατάει 8 από τα βασικότερα χαρτοφυλάκια των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οποίο απεδέχθη πάρα πολύ σημαντικές προτάσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας, προτάσεις, οι οποίες στην πορεία θα δείτε ότι θα υλοποιηθούν. Αλλά αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η κυρία Πακογιάννη είναι ακριβώς να σταθεί απέναντι στη Μέρκελ, απέναντι πιθανώς στο Σαρκοζή ή στον Ολάντ, δεν έχει σημασία ποιον από τους δύο, και να πει ότι κύριε, εγώ αυτό πιστεύω, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Η λογική του, ξέρετε, έχουμε κάποια ισοδύναμα μέτρα, πάμε να τα βρούμε και ερχόμαστε αύριο και ξαναπάμε στο κόψιμο των επικουρικών συντάξεων, είναι αυτή που μας οδήγησε στο να αισθανόμαστε ραγιάδες της Ευρώπης. Καλά κάνουν και αισθάνονται έτσι οι Έλληνες, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε. Είναι ντροπή για την Ελλάδα αυτό το οποίο συνέβη. Μάλιστα. Για να έρθουμε εδώ και στον κύριο Σκούφα. Μερικά ζητήματα ο κύριο Ταχιάο τώρα εδώ που τα λέμε σε σχέση με τα μεγάλα θέματα. Με τη συμπεριφορά των δύο μεγάλων κομμάτων που είναι σημαντικά. Ξέρετε, έχετε άλλη πρόταση, κύριε Σκούφα. Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν είναι αν τώρα συμφωνούν, υπάρχει άλλη πρόταση. Η πρόταση είναι μία και μοναδική. Το λέω και για την Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα. Αυτή είναι η διαδρομή. Έτσι θα πάμε, παιδιά, δεν έχει τίποτα. Αν διαπραγματευτούμε κάτι περιφερειακό, που δεν τα υποτιμώ καθόλου τα περιφερειακά, αλλά να διαπραγματευτούμε τα περιφερειακά. Αυτή είναι όμως η διαδρομή. Η πρόταση που η Νέα Δημοκρατία έχει και την οποία την διατυμπανίζει εδώ και 3 χρόνια, από το Μάιο του 2010, συνεχώς, είναι ότι η λύση του προβλήματος της ελληνικής οικονομίας... Δεν είχατε την ίδια πρόταση πριν. Όχι. Αλλάξατε. Πάντοτε έλεγε την ανάπτυξη. Καλά, ξέρετε κανένα με τι λέει. Ξέρετε κανένα είναι ο Παπα-Κωνσταντίνου. Ακούστε, κύριε. 2 χρόνια δεν έλεγε τη λέξη ανάπτυξη. Δεν έχει. Ούτε 2 χρόνια δεν είπε ποτέ τη λέξη ανάπτυξη. Το μόνο που ήξερε να λέει ότι οι Έλληνες είναι διεφθαρμένοι, ότι η ελληνική οικονομία είναι τιτανική. Όχι, λέω ότι έλεγαν τα 2 χρόνια. Γιατί ο Παπα-Κωνσταντίνου παρέμεινε πάλι υπουργό. Δεν είπε ποτέ τη λέξη ανάπτυξη. Και μάλιστα ο Αντώνης Σαμαράς, όταν έκανε το Σάπιο 1, λιδωρήθηκε. Κατηγορήθηκε. Το ξέχασε. Και από το Λαϊκό Κόμμα ακόμα και εκεί του. Ναι, γιατί έλεγε ότι σε 1,5 χρόνο θα κόψει το έλλειμμα. Όχι, δεν έλεγε αυτό το πράγμα. Αυτό έλεγε. Τι έλεγε. Άλλο έλεγε. Ότι πρέπει να. Αυτό το Ζάπιο 1 πήγε βόλτα. Έλεγε. Και ήρθε το Ζάπιο 2. Ήρθε το Ζάπιο 2 γιατί άλλαξαν οι συνθήκες. Μέσα σε 1 χρόνο αλλάζουν τα πράγματα δραματικά. Δεν έγινε τίποτα από την κυβέρνηση του Πασόκ τα 2 χρόνια αυτά. Ούτε οι αποκρατικοποιήσεις. Όλοι οι στόχοι του μνημονίου δεν υλοποιήθηκε κανένα. Το μόνο που κάνανε ήταν μια εφεδρεία για την οποία γίναν καταγέλαση και τίποτε παραπάνω. Πάντως, η αποκρατικοποίηση. Η εφεδρεία ήταν η δική σας πρόταση. Με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Όχι με τον τρόπο πάντως, που την εφαρμόσετε εσείς. Πάντως ήταν οριζόντιο μέτρο και ως οριζόντιο μέτρο. Ακούστε, απέτυχε από εσάς. Δεν απέτυχε με τον τρόπο που ήθελε, που ζήτησε η Νέα Δημοκρατία. Εσείς ζητάγατε να χρηματοδοτούνται για μεγαλύτερο διάστημα. Αλλά πάντως να φεύγουν οριζόντια οι μεγάλες συμφωνίες και διαλύθηκε κατά τη μηχανή. Η Νέα Δημοκρατία ήταν εντελώς διαφορετική της η πρόταση για την. Ήταν ακριβώς ίδια, αλλά έπρεπε να τους πληρώνει για μεγαλύτερο διάστημα. Τη λέξη πήρατε εσείς. Δεν πήρατε την ουσία του θέματος. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι μόνο η ανάπτυξη, αυτή την οποία από την αρχή ο Αντώνης Σαμαράς αλλά και τώρα συνεχίζει να λέει, βάζοντας μπροστά από την ανάπτυξη την επανεκκίνηση, την ανάκαμψη και την ενσυνεχεία ανάπτυξη. Ξέρετε όμως, να σας πω κύριε Σκούφα και να κλείσουμε έτσι την επικοινωνία με εσάς με αυτόν τον τρόπο. Πολλοί κόσμοι σας λέει, γιατί ρε παιδιά, και άμα βγει ο Σαμαράς ή ο Βενιζέλος, θα πω μετά στον κύριο Λιάρο, την άλλη μέρα το πρωί θα έχω ανάπτυξη. Την άλλη μέρα θα αρχίσουν να κυκλοφορούν λεφτά στις αγορές. Την άλλη μέρα θα πάψουν να κλείνουν τα καταστήματα. Την άλλη μέρα θα πάψουν να υπάρχουν απολύσεις. Την άλλη μέρα θα πάψουν να υπάρχουν μειώσεις μισθών. Και αν του πείτε. Ότι επειδή είναι ο Σαμαράς θα κοπούν όλα αυτά. Ακούστε τι είπα. Γιατί άκουγα τον κύριο Σαμαρά χτες. Εγώ θα κάνω, θέλω, εγώ. Τα ίδια λέει και ο Βενιζέλος βέβαια. Εγώ. Ακούσατε τι είπα. Τι είναι ένας ανδρός υποδιστορία. Εγώ την ανάπτυξη την έβαλα τρίτη. Πρώτα είπα την επανεκκίνηση. Δεύτερο την ανάκαμψη. Και τρίτο την ανάπτυξη. Είχατε βάθος 5 χρόνια για επανεκκίνηση. Και δεν ήταν κύριε Σκιωφά. Σε τι βάθος χρόνου το βλέπω. Εγώ σας λέω ότι είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία αύριο. Σε ένα κυβερνητικό σχήμα μαζί με το Πασόκ. Και έχετε την πλειοψηφία εσείς. Σε τι βάθος χρόνου βλέπετε όσον, να υπάρχει φως. Όσον αφορά την επανεκκίνηση,
πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό η επανεκκίνηση. Και αφού αρχίζουν και δημιουργούνται ρυθμοί λειτουργίας της αγοράς, διότι εκεί είναι το πρόβλημα, δεν λειτουργεί η αγορά στην Ελλάδα. Τότε θα αρχίσει η επανάκαμψη. Αυτό μπορεί να είναι και 2 και 3 χρόνια για την οριστική έναρξη της ανάπτυξης. Γιατί το ίδιο λέγε ο κ. Βενιζέλος. Ναι. Σε 3 χρόνια λέει. Μα ήπια έτσι, προσαρμογή. Είναι, όχι, δεν μιλάω για ήπιες προσαρμογές. Εγώ μιλάω σαν αποτέλεσμα της επανεκκίνησης οικονομίας. Άρα λέτε ότι θα δούμε φως σε μια τριετία. Θα πιστεύω ότι θα έχει. Το ίδιο λέγε ο κ. Βενιζέλος. Το 2015. Ναι. Έχετε μπει όμως, Αντώνη μου, και εσείς. Εγώ δεν διάβασα πάντως τον Βενιζέλο. Ακούτε τον κύριο Βενιζέλο να μου λέτε ότι το 2015 θα βγούμε από την κρίση. Θα ξεκινήσει η έξοδο μας από την κρίση. Έχουμε λεφτά μέχρι το 2015, αφού μέχρι το 2014 έχετε λεφτά. Έχετε πρόγραμμα τι θα κάνουμε μετά το 2015. Στόχος είναι να διευρυνθεί στην τριετία. Καταρχήν, επειδή έχουμε διαβάσει το σύμφωνο τη Συνόδου Κορυφής, την Εδανειακή Σύμβαση, προβλέπει ότι ενδεχομένως μετά το 2015 να χρειαστεί. Ναι. Άρα λεφτά θα μας δώσουν. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε. Αυτά υπάρχουν, λεφτά θα μας δώσουν. Θα μας δώσουν. Δυστυχώς είναι τραγικό αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι τι θα κάνουμε μέχρι τότε. Και λέμε επανεκκίνηση της οικονομίας. Ποιας οικονομίας? Τι έχει μείνει από την οικονομία? Κλειστά μαγαζιά, άνεργοι και. Όχι μόνο τους. Και τα ανοιχτά διαχειρίζονται μία πίτα η οποία έχει συρρυκνωθεί. Μα αυτό είναι το πρόβλημα της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας. Δεν θέλετε πανική της οικονομίας, κύριε Λέρο. Θα σας πω τι εννοώ. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, επειδή είναι πεθαμένα όλα, να μην κάνουμε μια έννοια. Αν δεν αποκτήσει ελληνική παραγωγή η Ελλάδα. Πώς θα αποκτήσει χωρίς επανεκκίνηση? Αν δεν ξεκινήσει να παράγει κάποιο προϊόν, είτε γεωργικό, είτε μεταποιητικό, είτε οτιδήποτε, αν δεν ξεκινήσουν νέες δουλειές, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Με κλειστές δουλειές, κλειστά μαγαζιά και πολυμένο κόσμο, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, αλλά και όλο αυτό, αυτό πρέπει να γίνει, μια φράση να πω, όχι κόβοντας μισθούς, γιατί το μοντέλο Βουλγαρίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας που θέλουν να μας κατεβάσουν, το βλέπω για ποτέ. Αντώνη, αν εκλεγείς, θα ψηφίσεις νόμο που να κόβει πάλι μισθούς? Πάλι. Δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνω, γιατί δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι το εξής. Ότι αν ο βουλευτής έχει πρόβλημα συνείδησης με αυτό που πάει να υπογράψει, να δεν είναι ανεξαρτοποιείται, φεύγει. Βέβαια, έτσι είναι. Γιατί εγώ αν εκλεγώ, θα εκλεγώ με τους ψήφους του Πασόκ. Έτσι είναι. Οι ψήφοι του Πασόκ είναι που θα με στείλουν στη Βουλή. Ακριβώς. Δεν μπορώ να πω μετά, γεια σας, διαφωνώ με αυτό το Πασόκ. Αλλά μένω μέσα. Και έχω διαχειρίζομαι τις προσωπικές μου επαφές. Έχει δίκιο, Αντώνη, σε αυτό. Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό, γιατί το έχω πει στις συζητήσεις που κάνουμε τον κόσμο στην Καρδίτσα, ότι αν τεθεί θέμα να περικοπούν μισθοί πάλι κάτω από 2.000 ευρώ. Δεν έχει. Εγώ θα αποχωρήσω. Ψήφο δεν έχει. Θα αποχωρήσετε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστούμε. Απλώς θα σας θυμίσουμε και την ημέρα που είναι σήμερα, 23 Απριλίου. Το 2010 μπήκαμε στο Δέλτα Νιτάφ από το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο. Σαν σήμερα, χρόνια πολλά και του χρόνου που λένε. Μας λείπει ο Γιώργος Παπανδρέου, βέβαια. Σήμερα χρόνια πολλά και όλα σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, μισό λεπτό να πάμε πάλι πίσω στο Παρίσι, στη Γαλλία, να πάρουμε τις τελευταίες. Από τη Βάλια τη Διώτη, να τα αποκριτήριά μας τις τελευταίες πια πληροφορίες. Φαντάζομαι θα έχει ολοκληρωθεί η εικόνα. Βάλια, έλα. Καλημέρα. Είμαστε στο 99% των ψήφων αυτή τη στιγμή που έχουν καταμετρηθεί. Λοιπόν, και είμαστε. Ποιος... Συγγνώμη. Λέω, και βρισκόμαστε στα ποσοστά. Λοιπόν, πρώτος είναι ο Φρανσουά Ολάντ ακόμα με 28,63%. Δεύτερος ο Νικολάς Σαρκοζή με 27,08%. Τρίτη η Μαρίν Λεπέν με 18,01%. Τέταρτος ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν με 11,13%. Και πέμπτος ο Φρανσουά Μπαϊρού με 9,11%. Μάλιστα. Άρα πάνω αυτά που είχαμε πει και πριν. Ναι, δεν έχουν υπάρξει πρόσθετες δηλώσεις σε σχέση με αυτά που ξέραμε από το βράδυ. Έτσι είμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Δύο εβδομάδες έχουν και αυτοί, δύο εβδομάδες έχουμε και εμείς, παιδιά. Μαζί θα ψηφίσουμε 6 Μάη. Και τα αποτελέσματα θα τα δούμε που λένε. Ευχαριστούμε Βάλια, πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημερίζουμε. 28-27. Πάντως είναι μια μονάδα και κάτι ψηλά. Μια μισή μονάδα ακριβώς. Αν θυμηθούμε τι έγινε μετά το 81 στην Ευρώπη με την εκλογή Μιτεράν, φαντάζομαι ότι θα σηματοδοτήσει αρκετά πράγματα. Γιατί αισθάνεστε ότι έχετε κάποια επαφή το Πασόκ με τον Ολάν? Όχι, καμία. Καμία. Απλώς θα σπάσουν οι συσχετισμοί στην Ευρώπη. Θα αλλάξουν οι συσχετισμοί. Αυτό το λέει το Πασόκ. Αυτό είναι το θέμα. Κύριε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και τον κύριο Ταχιά. Καλή επιτυχία και στους τρεις, παιδιά. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο τελευταίο ή δεν έχω. 10 δευτερολέπτων. 10 δευτερολέπτων να πω ότι συμφωνώ περισσότερο με αυτό που είπε ο κύριος Γιάρος προηγουμένως, ότι πρέπει να διευρύνουμε την παραγωγική βάση. Αλλά αυτό είναι μια επώδυνη διαδικασία την οποία πρέπει τα κόμματα να την πούνε ευθέως στον κόσμο. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που πρέπει να αλλάξει δουλειά και πρέπει να δημιουργηθούν νέες δουλειές. Δεν είναι τόσο απλό. Και αυτό χρειάζεται συνένεση, κύριε Ταχιάου, συμφωνώ μαζί σας. Μόνο με συνένεση μπορεί να γίνει. Κυρίως πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Θέλει ειλικρίνεια. Για δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Ταχιάου, παρακαλώ. Στον κόσμο ότι δεν θα μας κόψουν, ελάτε. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν στον κύριο Ταχιάου, που είναι υποψήφιος στην πρώτη Θεσσαλονίκη με την Δημοκρατική Συμμαχία.
Στον κύριο Σιούφα που είναι υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία στην Καρδίτσα και στον κύριο Λιάρο που είναι υποψήφιος με το Πασόκ στην περιφέρεια Αττικής. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Εμείς αλλάζουμε θέμα. Πάμε μέσα από την πλατφόρμα της FXM να δούμε τις ισοτιμίες νομισμάτων τα τελευταία κλεισίματα δηλαδή. FXM.gr. Μπαίνετε κι εσείς και παρακολουθείτε σε real time που λέμε τις εκδηλώσεις. Ξεκινήσουμε λοιπόν με τη σχέση ευρωδολαρίου, οι γαλλικές εκλογές. Η αύξηση των πόρων του ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ κατά 400 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν οι κυριότερες τιμές που έσπευξαν το κοινό νόμισμα υψηλότερα και έκλεισε λοιπόν στο 1,32. Πάμε παρακάτω, ευρωελβετικό φράγκο. Μέχρι να αποσαφινιστεί η πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας από τον νέο επικεφαλής, δεν αναμένουμε σημαντικές αλλαγές. 1,2020. Εκεί κοντά είμαστε. Το αγαπημένο νομίσμα, το γεν. Η ισοτιμία δείχνει να έχει ολοκληρώσει τη διορθωτική της κίνηση. Με το γεν να σημαίνει πτώση ένα αναμονή της νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας. Η Ισπανία παραμένει κίνδυνος για την ισοτιμία. Η Ισπανία, όχι η Ιαπωνία. Έτσι, έκλεισε στο 81,4. Να είναι και ένα άλλο κίνδυνο εκτό από εμά. Ναι, τώρα εμεί ήμασταν στην Ελλάδα. Ο δημόσιο κίνδυνο τη Ευρώπη. Πάμε στο χρυσό. Το πολύτιμο μέταλλο δείχνει αδύναμο να κινηθεί ψηλότερα και σε γενικέ γραμμέ επιβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξει νέα στήριξη αμερικανική οικονομία. Κρίσιμη μέρα είναι η Τετάρτη μεθαύριο και το βλέπουμε λοιπόν στο τελευταίο κλείσιμο στα 1.643 δολάρια η ουγγιά. Λοιπόν, παιδιά, βρήκα βενζίνη κάτω από ένα 80. Όχι, βρήκα πετρέλαιο. Θα σκάψουμε στην αυλή σου. Στο Σύνταγμα, σε λίγο έτσι που μα τα λένε ορισμένοι. Κάτω από ένα 80, ναι, βρήκε. Ναι, βρήκα. Βεβαίως. Εδώ δίπλα κιόλας. Τα καλύτερα των εκτιμήσεων μακροοικονομικά λοιπόν στοιχεία τη περασμένη εβδομάδα παρήχαν στήριξη στο πετρέλαιο, το οποίο έκλεισε. Το τελευταίο του κλείσιμο ήταν στα 104 δολάρια το βαρέλι. Πάμε να κλείσουμε με τον Dow. Παραμένει πάνω από τι 13.000 μονάδε λοιπόν, αλλά η δυναμική του είναι πολύ αδύναμη. Προσέξτε, έχουμε δυναμική αδύναμη στον Dow. 13.030 κλείσαμε. Πάμε παρακάτω λοιπόν. FXM.gr. Διαλυματάκι για την τελευταία καλημέρα. Για πρώτη μέρα τη εβδομάδα σήμερα. Σιγά σιγά. Δύσκολη, δύσκολη προσαρμογή. Λοιπόν, πώς παιδιά... ήταν η πρώτη μέρα, Λίτζη, για πες μας, εσύ που ήρθες από τις διακοπές σου, τις μακροχρόνιες διακοπές. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολη η προσαρμογή, σε ένα περιβάλλον δημοσιογραφικό όταν έχεις μάθει να σε τηλεθεατής για μια εβδομάδα. Ωραίο πράγμα του. Τηλεθεατής καλύτερο, κλείνει τηλεόραση. Πάντως καλύτερο, παιδιά, από την άλλη πλευρά και εγώ το διαπίστωσα την άλλη φορά. Απ' την άλλη με το τηλεκοντρό στο χέρι είναι καλύτερα. Τιμωρώ οικονομικό. Τσακ, τι δίνω. Τιμωρώ. Όχι, άλλους. Έτσι, τους άλλους. Δεν έπρεπε. Καλύτερα, σε